Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Πίσε βαλπλασάρι, γολ. Ελ Μάγκο, Διεγκίτο, πίσε βαλ. Πονάνε, πονάνε, μέσα στη βανέλα του και την εμφάνιση στα δίκτυα του κόκκινου φίλου. Πονάνε, πονάνε, πονάνε. Διαγώνιο σουτ, γολ. Ο Αβελίνο Βιερίνια σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Σαφώ τρίπλα, τρανός, γκολ. Ο Ευγένιος από την Ουκρανία μας μισές σήμερα στο Αγίδα. Είναι παλίκαρος, είναι αθόρυβος, είναι ουσιαστικός. Ματώνει Βιτάκη. Τι ωραία ξεκινάνε αυτές οι Δευτέρες, ρε φίλε, σε αθλητικό επίπεδο. Τι ωραία ξεκινάνε, τρίμπαλα μοιράζει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Άρης δεν κέρδισε χθες. Τι έκανε? Δεν κέρδισε. Ο Ηρακλής δεν κέρδισε και αυτός. Εντάξει, okay, το τι ωραία ξεκινάει για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα... βάλε. Ναι, τι να βάλω στο Μαρμίτα Σόου. Μαρμίτα, τι Μαρμίτα Σόου, ρε Κωνσταντίνε. Τι να ακούσω, ρε ψυχούλα μου. Βάλε για... στο Μαρμίτα ναι, Σόου. Τι να βάλω, πες μου, ναι. Βάλε, έχουμε κάνει για να μετάδοση το παιχνίδι. Εσείς. Την ώρα του παιχνιδιού. Ναι, και τι έγινε. Και στο 85 ναι. Λεπτό, ναι. Σηκώνουμε και λέω τους Αριανούς. Να λήξερε το παιχνίδι. Να λήξερε. Για το Λάρις Άρης. Ναι. Τι να παίξει μπάλα σε αυτό το. Βρε, αφήστε το παραμύθι τώρα. Σε αυτό το τέτοιο. Ρε, αφήστε. Άκου. Τι άκου. Ας το παραμύθι. Ναι, ας το παραμύθι. Θες να ξεκινήσουν κατευθείαν από και εκεί θα πάμε. Δηλαδή, άμα παίξουν σε γήπεδο χαλί. Ναι. Λάρις Άρης. Ποιο θα κέρδιζε χθες? Χι θα έλεγε. Πάλι. Χι θα έλεγε. Ναι, πάλι χι θα έλεγε. Βρεάσε το παραμύθι. Ο Σκοτόπι, ο θειός μου, ο Μπάρμπας, χαιρετίσματα στην εξωτική Σκοτίνα, έτσι, στο Μαϊάμι της Βιερίας. Εκεί που βάζει τα πρόβατα να βοσκάνε, έχει πολύ καλύτερο χορτάρι. Αντί να κοιτάξουν. Καλύτερο είναι, σου λέω. Ναι, άκου εδώ. Ναι. Άκου εδώ, αντί να κοιτάξουν Αριανοί το μαύρο του στο χάλι. Γιατί μαύρο χάλι? Θα σου πω εγώ. Γιατί μαύρο χάλι? Τους πάτησε η Λάρισα. Καθόλου, όχι. Στα τελευταία 20 λεπτά σταμάταρε. Στα τελευταία 15 λεπτά, όντως ο Άρης έβγαλε κόπωση. Αλλά δεν τους πάτησε ο Λάρισα. Άντε το φουκαρά τον Άρη τώρα. Πήρε πόντο και κερνούσαν οι Αριανοί στο καφενείο να πούμε. Θα ρίξει και κάνανε γεννητούρια και στο γένεση. Κάνανε το γιο με το μεγάλο τσουτσούνι. Πήρανε πόντο με τη Λάρισα και κουλουτούμπες κάνανε.
Άντε τώρα το γήπεδο του στέει τώρα. Είσαι άδικος. Είσαι άδικος με τον Άρη. Γιατί ο Άρης θες έπαιζε. Ήταν... Τώρα γιατί είναι η ομάδα εκτάκτου ανάγκης είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά έπαιζε μισή και... με παίκτες που είναι υποπαραχώρηση. Τραυματίστηκαν 2-3 διάρκεια του παιχνιδιού. Πάρει άλλους, τι με νοιάζει. Εντάξει, είσαι άδικος όμως. Να είμαστε και κάπου ανθρώπινοι, Κωνσταντίνε. Γκρεμίσκει από τον Λευκό Πύργο ο άλλος από ένα μέτρο στο δοκάρι. Ο άλλος κάνει την απόκρουση. Κάτσε, γιατί ο Άρης δεν είχε, φίλε. Δεν είχε ο Άρης. Δύο ευκαιρίες Άρης δεν είχε. Την κεφαλιά που την έβγαλε ο Ισλανδός τερματάρα αυτή τη Λάρισα. Την βγάζει Σκάι μία εδώ. Κεφαλιά, και πήγε στον Άρη, κατευθείαν. Αυτό δεν κινεί όταν κάνει έρωτα. Αυτόν έχουν, δεν έχουν άλλο. Τι κάνουν όταν κάνει έρωτα. Όταν κάνει έρωτα πρέπει να κάνει το πουλί του, πρέπει να είναι στον νόμο. Στον νόμο γιατί. Έξι κεφαλιές με τον νόμο τη πήρε και τι έξι. Θα βάλει γκολ με τον νόμο. Θα με τρελάνει τώρα. Κι όμω η Λάρισα λέω, η Άρσεναλ. Ποια Άρσεναλ. Γκολ με όμο έβαλε το 2-0. Γιατί όμω δεν το στρέχουμε με τον νόμο. Έλα καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ χτυπήσαν. Τι χτυπήσανε. 10 στιμένα χτυπήματα της μπάλας και από πάνω από 20 πόντους η μπάλα δεν σηκώθηκε. Ισχύει και αυτό. Τι μάμα ισχύει, ισχύει και υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια. Εγώ το είδα το μάτς σε αριανοφωλιά. Ήμουνα μαζί με 50 αριανούς, έτσι. Αυτά τα χτυπήματα των κόρνερ που θύμιζα παιδικά κόρνερ κάτσε που σε κνεύρισαν όλους. Πήρε πόντο. Ναι, πήρε. Όχι το γήπεδο το φταίει. Ας την παραμύθα τώρα στο κοσμάκι. Θα πάμε όμως και εκεί. Θα πάμε γιατί είχαμε κούγια να το σχολιάσουμε, να τα βάλουμε όλα σε σειρά. Έβγαλε δηλώσεις. Τι είπε δηλαδή. Βγήκε ο Καρυπίδης. Του στείλω Καρυπίδης μηνυματάκι. Ναι, κάτσε να τα βάλω σε μια σειρά, ρε Κωνσταντίνε. Σιγά τον μπερδεύω. Κάτσε βρε αγόρι μου. Κάτσε να. Καρυπίδη, καλημέρα να πούμε στον κόσμο. Είπες καλημέρα. Πού θα έστελνε μια καλημέρα τώρα. Πού θα έστελνε. Ναι, ναι, κατευθείαν. Σε αυτό να συστημένη. Όχι, σε κάτι φίλου μου μπαχαλάκιδες, παρηγυρτζίδες που πήγαν στο συλλαλητήριο και γυρνάνε. Πήγα συλλαλητήριο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα τη. Και πήρα τη Δευτέρα. Αν είναι καλά, μην του έβαινε κανένα κομμουνιστή λάχανο στον δρόμο. Ναι. Λέει καλά είμαστε. Καλά ήταν. Καλά είμαστε. Λέει Κώστα, κάνω τερεπέουλ και κάτι άλλο. Α, πήγαν οι φίλοι σου. Εσύ γιατί δεν πήγε. Γιατί να πάω. Γιατί δεν ήθελε να φας δακρυγόνα. Να πα εκεί να δει τι κάνει η κυβέρνηση. Πάω. Πετάει δακρυγόνα. Αλόγιστη βία από τα ΜΑΤ. Ναι. Να χαλάσουν μια ειρηνική συγκέντρωση του κόσμου. Να σου πω κάτι. Τι να μου πει. Μην τα λες αυτά. Τι να μην τα πω αφού έγινε. Ο γιο του Σαββίδη. Και τι είμαστε. Να μα μαλώσει. Δεν πρόκειται να μα μαλώσει. Ο γιο του Σαββίδη, ο Γιώργη ασχολείται μια χαρά με τι μεταγραφέ. Τι κάνει γρήγορα αυτή τη φορά. Έχει προοπτική και. Δεν μα ενδιαφέρει, φίλε. Γιατί μα πληρώνει ο Ιβάν. Άστα ρε, παιδί μου. Κάτσε ο Ιβάν σε πληρώνει σένα. Εντάξει, μία άστα. Τι μία άστο. Κάτσε όπω μα βολεύει μία άστο όταν δεν μα πληρώνει να το αφήνουμε. Εντάξει τώρα κάνουμε Τούμπα. Δεν έχει σχέση η Τούμπα ο ΠΑΟΚ με αυτά που έγινε κάτω στην Αθήνα. Άλλο λέω εγώ. Ναι, Νικόλα στο Τσίπρα, θα παρεξηγηθεί η οικογένεια Σαββίδη. Θα παρεξηγηθεί κανένα Μάκη Γκαγκάτση. Ναι. Δεν μα δίνουν πληροφορίε. Άσε καλύτερα. Μία. Έχουμε καλού ρεπόρτερ. Άσε, μην κάνει από τη μια επανάσταση και από την άλλη παίρνει διαφήμιση και από την άλλη σε ΠΑΟΚ και από την άλλη σε Μακεδονομάκο. Μην μπερδεύει τον ΠΑΟΚ τον Άρη με τον Μακεδονικό. Μην τα μπερδεύει. Κοιτάξτε που πλακωθήκατε στο ξύλο στη θηρατέ. Τι πλακωθήκατε. Δεν πλακωθήκατε. Δεν είσαι καλά διαβασμένο. Όχι. Για πες μου εσύ που είσαι διαβασμένος. Κάποια στιγμή στο 75 στο 80 τι έγινε? Κάποιοι ήθελαν να λένε τα συνθήματα για τη Μακεδονία και, και κάποιοι άλλοι του λένε παιδιά να μην μπερδεύουμε τα θέματα τα εθνικά με τον ΠΑΟΚ μας. Ο ΠΑΟΚ ευγενικά, δεν είναι ούτε ακριβώς ευγενικά. Εγώ κάτι φάπες είδα για αυτό. Εσύ δεν τις είδες φάπες. Εσύ το τρίμπαλο το είδες. Βράζει το τρίμπαλο. Το τρίμπαλο το είδες. Που με μπριλιάζει. Δεν πες καλά ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου δεν κάνει. Μεταγραφές σε δίνουμε. Ο Σαββίδης σε πληρώνει. Τι έγινε, μεταγραφές 3 εκατομμύρια έφερε. Ποιον? Το φίλο, το Σφιντέσκο. Θα μα τον έπαιρναν οι άλλοι επειδή δεν θα δίναμε λεφτά. Ναι. Τον έφερε? Πήγε ο Πετρωτός. Πήγε ο Πετρωτός. Τον έκανε τα γλυκά μάτια. Πόρτε. Η αντιπρόεδρος. Εκείνη η φουσκωμάγουλη. Μια χαρά που σου μάγουλη και εσύ άμα την έβλεπε στα ματάκια, μια χαρά θα την γούρνανε. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ένα-ένα. Ένα-ένα θα τα πάρουμε. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Ψάχνουμε. Εγώ βάζω και ένα διληματάκι. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Και στον Τσίπρα δηλαδή. Σε όλους ρε, άμα ακούει. Ο Τσίπρας ακούει. Ακούς και τα ξεφωνητά του. Δεν πειράζει. Έτσι είναι το πρόγραμμα. Μη. Ο Σαββίδης θα μας παρεξηγήσει εδώ. Δεν πειράζει. Ο Σαββίδης και ο Γιώργης ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, με τις μεταγραφές. Καλά κάνουνε. Μην κάνετε τον Τσίπρα πολύ, γιατί ο Τσίπρας πήγε στο Όπεν του Σαββίδη και έδωσε συνέντευξη. Μην τον κολλάτε τον Τσίπρα. Τι να κάνουμε τώρα, εμείς είμαστε στο Όπεν, δουλεύουμε ρε γόρι μου. Μας πληρώνει κανένα Όπεν, μας πληρώνει κανένα Σαββίδης. Εμείς δουλειά μας έδαμε να κάνουμε. Τον Ιβάνιο Άρχοντας Παλίκαρος τον αγαπάμε. Με τον Τσίπρα δεν εντάξει, είναι. Εντάξει, τι κάνουμε. Μην μιλάς για τον Τσίπρα. Τι κάνουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας η πολιτική του χθεσινή ήταν απόλυτα χιλιάδων ψήφων. Να πάρουμε καμιά διαφήμιση. Καμιά διαφήμιση. Άστα, τώρα, λοιπόν, σήμερα γιορτάζει. Ποιος? Η Αγνή. Ποια είναι η Αγνή? Η Αγνή, έχεις καμιά φίλη Αγνή. Παλιά. Παλιά είχε. Να το, τον πέτυχα το όνομα τώρα. Παιδιά κοκκίνησε, έκανε εδώ. Σιγά, τι, θυμήθηκε Αγνή. Και τι. Και τι. Ο Μάξιμος και ο Πάτροκλος.
Αυτοί και... γιορτάζουν σήμερα. Μάξιμος. Μάξιμος και Πάτροκλος. Δηλαδή τελευταία. Ναι, ναι, ναι. Σε λέει Μάξιμο. Μάξιμος, γιατί ωραίο όνομα. Μάξιμος. Δείχνει ότι είναι Μάξ. Λοιπόν, ναι. Θέλουμε το ταγάρι και ναι. Θέλουμε τον MVP του διημέρου. Κάθε Δευτέρα θα το εφαρμόζουμε εδώ με το καλημέρα. Τι ταγάρι. Ποιος ήταν το μεγαλύτερο ταγάρι του διημέρου. Ποιον θα βάφτιζες ως μεγαλύτερο ταγάρι. Μεγαλύτερο ταγάρι. Ναι, ρε παιδί μου, ποιος ήταν αυτός που ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, σε Ελλάδα. Σε Ελλάδα, Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Ποιον θα βάφτιζες το μεγαλύτερο ταγάρι. Το μεγαλύτερο ταγάρι ναι. Που θα βάφτιζα. Ναι. Να θες και μια κατάσταση. Π.χ. την κατάσταση εδώ γιατί είχαμε μαύρη μέρα για τη δημοκρατία, όπως λέει η Μέτροσπορ. Που δεν έχει θέμα με τον Τζίπρα. Δεν θα έχουμε. Γράφει αυτά που έγιναν εδώ πέρα. Πρώτο Σέλντο με Μπούζο, κάτω Μεσαλμένο, με Βαραγιάννη, παλίκαρι. Φάγανε τα χημικά του. Ο Μπούζος πάει στην Τούμπα, τρώει χημικά. Ναι. Πάει. Κάνει ειδική διατροφή. Ναι. Τρώει φασολάκια, ρεβίθια κτλ. Ναι. Όπου πάει χημικά. Λες και τον ακολουθούν τα χημικά τον Μπούζο. Έτσι. Στην Τούμπα γίνεται και το μαγικό. Χημικά. Ναι. Στην ομία δεν γράφει τίποτα, ναι. Γλιτώνεται την τιμωρία. Γλιτώσαμε. Καλά, γλίτωσε και ο Ολυμπιακός τιμωρία, γλιτώνουν όλοι. Πάει κάτω. Πάλι χημικά. Μπούζος ή Μπούζος, διάλεξε, γιατί προχθές ο φίλος σου, ο Μπέος, Μπούζο τον έλεγε, Μπούζο τον κατέβαζε, εξπόζ τον ανέβαζε. Τι έφαγε χημικά. Έφαγε, τα τρώει τα χημικά. Και τι ήθελες να φάει, ροδάκινα. Να πάει να κάνει το σλατήριο, να δει όμορφα και πράγματα. Αν θέλει να το παίξει διευθυντής, θα φάει και χημικά. Μάχημος όμως, το είπα. Ναι. Είναι μαχήμι, δεν είναι φλωρούμπα, είναι μαχήμι. Ναι. Εγώ τον είδα και live, δηλαδή πώς κινείται στους χώρους. Έξω δεξιά. Αντιδημοκρατικό ήταν. Τι ήταν, δημοκρατικό ήταν. Όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος ασχολείται με το σλατήριο το οποίο το διοργανώσαμε και το σβήσαμε μόνοι μας. Ωραία. Ναι, τι ωραία. Ωραία ήταν αυτά τα ταγάρια εκεί ήταν όλα μαζεμένα. Ποια ταγάρια. Τα ταγάρια. Η αλόγιστη βία από τα ΜΑΤ, η χρήση των χημικών. Οι οδηγίες που πήραν από, τους, από πάνω τους, ποιοι είναι τα ταγάρια, αυτοί δεν είναι. Τα πήγε ο κόσμος με τις σημεούλες, οι γιαγιά και οι γιαγιούλες, τα παιδάκια να φορέσουν την σημαία την ελληνική, να κάνουν ένα ειρηνικό συλλαλητήριο και τους τον βγάλαν ξινό. Πήγαν 600-700 χιλιάδες κόσμου, πόσους πήγε. Δεν πήγε τόσο κόσμος. Μπράβο. Πήγε. Τι, δεν σ' άρεσε. Παγερά διάφορο. Παγερά διάφορο. Άμα δεν σ' άρεσε το. Παγερά. Τι να πάμε σ' άλλα, άμα δεν σ' άρεσε. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Αφού διέλυσα ένα ελληνικό συλλαλητήριο, Κωνσταντίνε με το ζόρι. Με χημικά, δηλαδή φοβερό. Μαξίμου, αστυνομία, πέταξα την μπάλα στην κερκίδα. Λέει εδώ ρεπορτάζ, έχουμε πολύ καλό ρεπορτάζ σήμερα. Συμμέτοσπορ, μπείτε να το διαβάσετε live. Τι, δεν σε διαφέρει. Παγερά διάφορο. Πάω χθες να μιλήσουμε. Εγώ έχω άλλες μεθόδους αντίδρασης. Ποιες είναι μεθόδους. Πάνε 600.000 στα σύνορα, κλείσει τα σύνορα, μην αφήσει να περάσει κανένας. Κάνουν τους την οικονομία σμπαράλια ναι. Και ακαίω τους πονέσει. Τώρα από εκεί και πέρα. Πράξησες. Θα πάω εγώ σε. Ξέρεις πόσοι φίλοι μου πανηγυριτζίδες πήγανε. Πήγε πάρα πολλοί κόσμοι. Ωραία. Πήγανε τουλάχιστον 100.000 κατέβηκαν από Βόρειο Ελλάδα. Η ουσία ποια είναι. Τους κάνανε τα μούτρα από κρέας. Ναι. Ενώ αν πηγαίναμε πάνω. Στις πρέσπες εκεί. Δηλαδή στις πρέσπες και κλείναμε το δρόμο και δεν περνούσε τίποτα τσαμπουκά να πούμε. Και λέμε δεν ξέρω, παίρνουμε. Είμαστε το κίνημα. Δεν πάω στα Σκόπια. Δεν δίνω ευρώ στα Σκόπια δεν ευρώ στα και Σκόπια. Δεν έρχεται κανένας εδώ. Τους κλείνουμε εδώ, τη σύραγγα. Όποιος ναι. Έρχεται εδώ στα Σκόπια. Μ' αρέσεις Κωνσταντίνε ναι. Μου. Μ' αρέσεις. Ξενοδόχοι να βγει ο Τάσιος, ναι. Ξενοδόχο αρχηγός των ξενοδόχων. Και να πει δεν θέλουμε κανένα Σκοπιανό τουρίστα. Πώς είναι 10.000 το χρόνο. Στις ταβέρνες δεν τους σερβίρουμε. Δεν πάμε να κάνουμε επιχειρήσεις εκεί. Τα δόντια μας, τα Σκόπια, τα αυτά, τα καζίνο μας κτλ. Ναι. Έχετε κολλό το κάνετε αυτό. Ναι. Έχετε. Ναι. Για το πανηγύρι, ποιο Τερεπέουλ, ποιο είναι ένα τόνο ρε. Φίλος σου Τερεπέουλ, ε. Ναι, ναι. Ναι Μακεδόνας δεξιός να πούμε, φίλος μου. Εντάξει, okay, οκ, ναι, καθένας, γιατί τους βάζεις τα μπέλες, παιδί μου, είναι Μακεδόνας. Ας τα δεξιά πάω, Κάρης, είναι Μακεδόνας, τέλος. Αυτό δεν θα σου πω ότι... Το ότι πήγανε κάτω κάποιοι για την Μακεδονία δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι Αριανή. Α, πήγε και ο Βαραγιάννης, δεν πήγε. Αριανός είναι. Αριανός είναι, δεν άστο πάω, Κάρης Ηρακλής. Εδώ πήγαν για τη Μακεδονία. Δεξιός δεν είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Ένα λεπτό. Δεν ξέρω τι είναι. Κάτσε, παίρνει. Δηλαδή πρέπει να του βάζει τα μπέλα όλου. Ναι, στάσου, στάσου, μίγδαλα. Κράτησε κανένα αριστερό καμιά ελληνική σημαία. Πώ δεν κράτησε, γιατί. Αφού οι κομμουνιστέ είναι ανθέληνε. Α, είναι ανθέληνε. Δεν είναι. Μάλιστα. Χάλασα και το συλλαλητήριο, δηλαδή. Αυτό μου λε. Το χάλασαν. Τι είναι, λέει. Χάλασαν. Ρίξαν και τον μπαλάκι ότι κάποιοι άλλοι. Ρε, δεν ανθέληνε οι κομμουνιστέ. Δεν το ξέρουμε. Διεθνιστέ. Πα κομμουνιστή ανθέληνε. Άστα ρε τώρα. Ναι, οκ, διεθνιστέ είναι. Διεθνιστέ και ανθέληνε. Πάρα πολύ ωραία. Για σένα. Για μένα, ναι. Σαν τον Λουτσέσκου μιλάς τώρα. Πρόσεξε. Πρόσεξε όσο περνάω καιρό. Μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Όχι 100%. Υπάρχει 99%. Υπάρχει κανένας κομμουνιστής να σηκώσει την ελληνική σημαία. Όλοι δεξιοί τη σηκώνουν. Ναι. Λοιπόν, τι είναι. Ναι, κακό αυτό. Άντε παντέ. Ναι, οκ, μαζί σου, μάλλον κακό. Παιδάκι μου, πήγε 700.000 κανένας κομμουνιστής, κανένας. Πώς το λένε. Κανένας του ΚΚΕ. Πήγε κανένας, ξέρω εγώ, του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό ερώτημα.
Θα βγάλουμε. Πήγανε... Όταν ανοίξουμε γραμμές, θα ρωτήσουμε κάποιο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ Μακεδόνα, κατέβηκε κάτω για το Σουδανίδιο. Θα δούμε. Πήγαν οι Μητσοτακικοί και οι Χρυσαυγίτες. Καρατζαφερικοί και ιστορικοί. Πήγαν εκεί, ήταν όλοι. Ναι, είδε καμιά κουμούνα να σηκώνει καμιά σημαία ελληνική. Θα ακούσουμε μετά. Θέλω να βγάλουμε. Ο Ραχτσόπουλος δεξιό. Ο Τερεπέογλου δεξιό. Ναι, ο Βαραγιάννη δεξιό. Ο Μπούζο δεξιό. Είναι δυνατόν ο Μπούζο να κουμουνιστεί. Δεν είναι, αλλά εντάξει, εγώ το ξαναλέω. Εγώ του βάζω μια ταμπέλα που λέγονται ότι είναι Μακεδόνες. Δεν βάλε ταμπέλα, ταμπέλα Μακεδόνες. Δεξί είναι και ακροδεξί. Ο Κουμούνας είναι αντιέλληνας. Είναι διεθνιστής, τα είπαμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Φεύγουμε. Τι φεύγουμε, δεν σε νοιάζει, δεν σε σημαίνει. Φεύγουμε. Πρέπει να πάμε και σε άλλα θέματα. Άμα το κάνουμε θέση, το κάνουμε πολιτικό, τώρα εδώ το. Έχουμε μπαλίτσα, έχουμε τένις, έχουμε τσιτσιπά. Έχουμε... Παίξε τένις, εσύ με κάποια γκόμενα τώρα τένις θα παίξω. Τένις σωματίου. Πήγε ο Φλόρος, ο άλλος με ο τσιτσιπά. Εντάξει, να το κάνουμε. Το κάνουμε γαργάρα, ρε Κωνσταντίνε. Κάνουμε το τσιτσιπά και είναι αεξής ο τσιτσιπά και είναι ο Ρονάλντο. Να, αυτό, αυτό. Είναι αεξής. Ταμπέλα πάλι. Όχι εσύ, όλοι. Ο αεξής ο τσιτσιπά. Τώρα με τις βρωμιές και τα κάκαδα πρωί-πρωί με την τούμπα μου κάθεστε και μου λέτε τένις. Όπου είναι μόδα είστε, μωρέ. Να σου πω και κάτι. Εδώ έχεις δίκιο. Όχι, τώρα Χώστα, εδώ μαζί σου, να ξέρεις. Πες τα αυτά του, βέβαια. Να τα πεις. Μοδάτη. Εγώ δεν το είδα καν το μάτσα. Να σου πω και μια αλήθεια. Για εμείς στο Facebook έτσι τσιτσιπά. Μέχρι πέρσι δεν ήξερε κανένας τι το τέλειο. Μια αλήθεια. Ναι, να το πεις. Ο εθνικισμός, ο νεοεθνικισμός, μόδα είναι στην Ελλάδα. Λες, ε. Μόδα. Δεν είναι νεοεθνικισμός. Μόδα είναι. Ναι, το κάποιοι μεγάλωσαν με πατρία, θρησκεία και οικογένεια. Έτσι μεγάλωσαν. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια ήταν πολλά χρόνια. Στάστα, ρε. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Έλεγε ο Πατακός, ο Μακαρίζος, να πούμε και οι υπόλοιποι. Και ήρθαν οι κομμουνιστές και λέει: ψώμη, παιδεία, ελευθερία. Ψώμη, αν πριν 20 χρόνια έλεγε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, ένα χουντικό, έπιανε δουλειά με τίποτα. Πατρίδα, θρησκεία. Αυτές οι ταμπέλες που λέμε. Ναι. Φράσεις, μπαίνουν ταμπέλες. Λοιπόν, τσιτσιπά, είδες. Τα αφήνουμε. Τα αφήνουμε τα πολιτικά, τα πιάσουμε μετά όταν είναι. Δεν βλέπει. Απάδω τέννη. Τέσσερις ώρες. Ακάδω τέσσερις ώρες τέννη. Δεν πάω σε καμιά ταβέρνα με κανένα φίλο που πιω κανένα κρασί αν έχω χρόνο. Πάω να δω τέννη στον τσιτσιπά. Λες δηλαδή ότι είναι τη μοδό, ότι ο τσιτσιπά ξαφνικά έμαθε τον κόσμο τι είναι η ρακέτα, τι. Πήγα στο Τουρσουνίδη το γιο. Έχει ένα προποτζήτικο στην γειτονιά μου, ο Νικολάκης. Νικολάκης, ναι. Λέω, ναι, Νικολάκη, πάρε ένα δελτίο τρίκαλα Ηρακλής Χ, Λάρισα Χ με τον Άρη, τράβα ένα άσο, λέω, τον Όφη, τράβα και ένα άσο την ξέρω. Πλήρωσες κόσμο χθες, άσε αυτά, πλήρωσες κοσμάκι. Έδωσε τετραδούλα, ψωμάκι. Και είναι τέσσερις. Μας έβαγε σε εμάς, βέβαια, μας ψήφισε γιατί εμείς το είχαμε χείτο την Ξάνθη εκεί που έγινε η αλητεία με τον διαιτητή. Δεν ξέρω τι αλητεία. Για μένα η μεγαλύτερη αλητεία, μένοντας σε ποδοσφαιρικά, είναι μία. Ποια? Είναι το πέναλτι που κερδίζει ο Κάστρο. Ναι. Αντί να πάει στο διαιτητή για να του πει φίλε, δεν έγινε τίποτα. Μην τα λες αυτά. Τι να μην τα πω αυτά, ρε Μουζενίδης, κολλητός του Σαββίδη, θα περάσει από την Ξάνθη. Πάλι το δίνει ταμπέλες. Πάλι ταμπέλες. Ας το Μουζενίδη. Ο Κάστρο αυτό που έκανε θα πρέπει να τιμωρηθεί. Τον αν θέλουμε να αλλάξουμε λίγο το ποδόσφαιρο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Παράρτημα είναι. Δεν μου αρέσει έτσι εμένα, ρε φίλε. Δεν μου αρέσει. Ατομικά μιλά, δεν με νοιάζει. Δεν θα πάρει πέρα και τέτοιο στην Ξάνθη και δεν σα αρέσει. Όχι. Καθόλου δεν θα μ' αρέσει. Καθόλου δεν θα μ' αρέσει. Αυτό πέφτει μόνο του. Το goal offside που έβαλε με την Άξα άρεσε. Άλλο το offside. Το γκολ το οποίο μπορεί να μην το δει για ένα εκατοστό. Ναι. Έτσι. Τι ένα εκατοστό. 1,5 μέτρο offside γκολ. 26 εκατοστά ήταν. Α, 26 εκατοστά ήταν. Είναι η κίνηση προς πίσω όπως λένε και οι Ολυμπιακοί. Ο Μπορμπόκη στον τελικό του 2001 με τον Ολυμπιακό. Το offside δεν σε πείραξε. Σε πείραξε του Κάστρο εσένα. Φίλε, το offside μπορεί να σε ξεφύγει. Είναι μια φάση, είναι εκατοστά. Τι είναι, κλανιά και σε ξεφύγει. Ναι, ακριβώς. Το offside είναι αέριο. Ναι, το είδα. Που πάλι κάπου δεν είπε σωτονικό σήμερα το παιδί. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα για θέατρο σκιών. Καραγκιόζη, μιλάμε τώρα. Για, τι να σου πω, μη παράσταση. Ξεφεύγεις. Δεν ξεφεύγω. Η Ξάνθη είναι δικιά μας. Παράρτημα είναι. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι η Ξάνθη δικιά μας. Εμένα με... Πολύ, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι ο συγκεκριμένος τύπος. Θέλω να πάρουμε καμιά είδηση. Τι είδηση να πάρουμε από την Ξάνθη. Ξάνθη, πάω και εδώ. Ειδήσει να... έχουμε καλούς ρεπόρτερ, έχουμε Πετρωτό, έχουμε Ζαΐρη, είναι βουνά. Μια χαρά τις παίρνουν τις ειδήσεις. Είσαι στέλνει μήνυμα ποιο. Τι λέει. Ο Τζανπαύλο. Καλημέρα, Τζανπαύλο. Η Κεντρώη που είναι η πιο πολύ ήταν όλοι εκεί, λέει. Κεντρώη. Ναι, έτσι λέει ο Τζαπαύλο, καλημέρα. Σε ποιο κόμμα είναι η Κεντρώη. Κεντρώη σου λέει. Τι Κεντρώη. Ένος Κεντρών, ξέρω σταμάτα, εγώ. Ναι, αυτοί που δεν είναι ούτε πολύ αριστερά ούτε πολύ δεξιά. Αυτοί, τι που, κόμμα... αυτοί που παλατζάρουν. Στάσε. Πάνε ενίοτε αριστερά, πάνε ενίοτε δεξιά. Τι... αυτό λέει ο άνθρωπος. Ναι. Τι λέει ο άνθρωπος. Τι κόμμα είναι η Κεντρώη. Η Κεντρώη. Ναι, τι κόμμα. Άλλοτε ήταν Νέα Δημοκρατία, άλλοτε ήταν Πασόκ, άλλοτε ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Ναι, σήμερα αυτό που πήγε στο συλλαλητήριο. Κομμουνιστή υπάρχει περίπτωση να είναι. Κομμουνιστή όχι. Πάει ο κομμουνιστή. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι δεξιό. Αλλά ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ μπορεί να πήγε. Αυτό θέλω να σου πω. Πού να πάει ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Άλλο κομμουνιστή που είπε και άλλο ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ δεν κομμουνιστέ. Όχι. Τι είναι. Γιατί συμβλέπει να έχουμε κυβέρνηση κομμουνιστική. Πώς τη βρίσκει. Θα σου πω. Όπως πάει ο άλλος και λέει είμαι χριστιανός. Ναι. Κάτσε κουμπάρα σταυροπόδι. Και την λέει ξεχνάω το χριστιανλίκ. Τώρα ονομάζω στην κουμπάρα. Πάλι στην κουμπάρα. Ναι, έτσι είναι και ο κομμουνιστής. Ό,τι θεωρία είναι ο κομμουνιστής,
θεωρία της πλάκας, ανεφάρμοστη, μόλις πάρει την εξουσία γίνεται καπιταλιστά. Μα αυτό λέμε. Άρα δεν είναι κομμουνιστής στην κυβέρνηση, είναι, αυτό λέμε. Είναι παραμύθας κομμουνιστής που δεν μπορεί να εφαρμόσει το ουτοπικό σύστημα του κομμουνισμού σε ένα καπιταλιστικό κόσμο. Αυτό είναι ο κομμουνιστής. Τη θεωρία είναι. Μόνο. Μπλα μπλα. Οι κομμουνιστές. Ωραία, δεν διαφωνούμε πουθενά. Οι κομμουνιστές και οι χριστιανοί. Εδώ λέμε για τους κεντρώους όμως. Τους κεντρώους λέμε, ρε αγόρι μου. Οι κεντρώοι ξέρεις ποιοι είναι. Άρα πήρες από τον Τζαν Παύλο τώρα και το γυρίζεις. Τώρα... Όχι, δεν το γυρίζω. Τι? Σου λέω, κεντρώος ποιος μπορεί να είναι. Ένας που είναι Πασόκ, ένας που είναι Δημοκρατία, ένας που είναι ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ, και Παλατζάρης. Μόλις δεις τη μάπα της, πώς τη λένε, με τις χιλάρες εκεί την, την πρόεδρο του Πασόκ, γυρίζει το κανάλι, έκανε και το Μαλί Καρένα που βλέπετε αυτό το πράγμα. Είναι η φόβη ότι το βγάζει δίπλος αυτή. Μη φτιάχνεις τέτοια ατμόσφαιρα. Σε παρακαλώ, σε να παρακαλώ. Να μας πει ο Τζον Παύλος, ναι. Όταν λέει κεντρώους, τι εννοεί. Ναι. Τι εννοεί, σου είπα ποιους εννοεί. Τι κεντρώους. Αυτούς που σου είπα. Τι αψηφίσω για αυτό. Την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπου εδώ και 20 χρόνια, εφόσον κατάλαβα τι παίζει, παλατζάρι, δεξιά και αριστερά. Αυτοί που πήγανε οι φίλοι μου, οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου. Ναι, πήγανε ένα κάρο συμμαθητές. Πήγανε και εμένα, δικοί μου πολλοί πήγανε. Είναι δεξιοί. Ναι, όλοι. Καρατζαφερικοί, χρυσαυγίτες, νεοδημοκράτες. Δεν πήγε κομμουνιστής. Άρα. Στο συλλαλητήριο πάνε οι δεξιοί και στο αντισυλλαλητήριο πάνε αυτούς που στέλνουν ο Τσίπρας να κάνουν έναν αντιπερισπασμό. Δεν μου λες, εσύ λες δηλαδή ότι από αυτούς 700.000 που πήγε ήταν κάτω, δεν ήταν κανένας Σιριζέος. Όχι, κανένας. Ακούσουμε τώρα μετά, ανοίξουμε γραμμές. Πάει Σιριζέ. Εγώ λέω θα ήταν πάρα πολύ Σιριζέοι. Ποιος θα πάει. Πάρα πολύ Σιριζέοι. Καλά, θα ήθελα να ανοίξουμε γραμμές μόνο τώρα γιατί όχι. Με φυτίλιασες, ενώ έχουμε χιλιαδικό. Εγώ λέω οι μισοί ήταν Σιριζέοι. Οι οποίοι ήταν στο παρελθόν, μπορεί να ήταν και Νέα Δημοκρατία, μπορεί να ήταν και Πασόκ, απογοητεύτηκαν από αυτούς, σου λέει α το αλλάξω, α γυρίσουμε λίγο την πάλι. Το άντρο της Χρυσής Αυγής, ναι. Δηλαδή στους 100 Χρυσαυγίτες, το 80% είναι παλιοί πασοκτζίδες. Ναι. Στο λέει ο Ραπτόπουλος. Ραπτόπουλος, ναι. Και ας σου πω και το άλλο. Σε πω και το εδώ άλλο, στο ναι. Μετρόπολης, πριν 15 χρόνια, είχαμε μια Χρυσαυγίτισσα. Εδώ. Ναι. Εδώ. Που δούλευε. Ναι, ψηλή. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Όταν η Χρυσή Αυγή είχε 0,4. Ξέρεις τι λέγανε τότε. Άμα έλεγες πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, σε περιγελούσαν να πούμε. Τώρα λοιπόν που φάγατε τα λεφτά σουβλάκια και σουτζουκάκια, ναι. Που το γυρίσατε στο πατριωτιλίκι. Ναι. Αν πέσει κανένα φράγκο. Εδώ δεν έχει να κάνει όμως με πατριωτιλίκι, το ξαναλέμε. Ναι. Εδώ έχει να κάνει με κάτι που έχει. Με τα εδάφη μας, με τη Μακεδονία. Δεν καταλαβαίνεις ότι αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε να μείνουμε στο ίδιο μας το μέρος. Εδώ αυτό συζητάμε. Τώρα δεν μιλάμε για πατριωτιλίκι. Εδώ μιλάμε για το χώρο που μεγαλώσαμε. Κάτσε ρε Κουλιάνε. Ναι. Δηλαδή εμείς τώρα θα παίξουμε ξύλο με τους Σκοπιανούς. Ποιος είπε θα παίξουμε ξύλο, γιατί να παίξουμε ξύλο. Και θα μας πάρουν τα εδάφη Σκοπιανοί. Ναι. Με ποιο τρόπο. Τι με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο. Μόνο άμα θέλει Αμερικάνος. Άμα θέλει Αμερικάνος. Άμα ο Αμερικάνος ό,τι θέλει κάνει. Οπότε. Ούτως άλλος λες, βρέξει χιονίσει, ό,τι αποφασίζει ο Αμερικάνος. Τζάμπα η φασαρία λες. Θα φοβηθώ ενώ τον Αλβανό και τον Σκοπιανό θα μου πάρει το σπίτι. Μπορεί να μου το πάρει με άλλο τρόπο. Με ποιο τρόπο, όπως με το πήρε. Διαλύθηκε η ελληνική οικονομία. Ό,τι είχαμε και δεν είχαμε το ξεπουλήσαμε, το πήραν αυτοί δεξιά και αριστερά και αυτή τη στιγμή το σπίτι μου το έδωσα στον Τούρκο, το χωράφι μου το έδωσα στον Ρώσο και αύριο ο Σκοπιανός θα πάρει το μαγαζί μου. Και αύριο ο Κινέζος θα πάρει την επιχείρησή μου. Πώς έτσι παίρνονται οι επιχειρήσεις και τα σπίτια και τα μαγαζιά, όχι με όπλα πια. Λοιπόν, φτάσαμε ακριβώς στα 30 μετά τις 8. Ήδη Μαράγδα Μπασάκου έρχεται για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και με αθλητικά άλλο. Θα πορευτούμε κι εμείς μετά. Με τους κομμουνιστές αυτό με το Πολυτεχνείο. Που πέσανε δύο πιστολιές και τα λοιπά. Δεν πέσαν μόνο δύο πιστολιές, ολόκληρο τάγκ μπήκε μέσα. Ναι, τάγκ μπήκε μέσα και χθες ρίξα χημικά. Δηλαδή η εξουσία, η γουρνομούρα είναι. Όπως ήταν ο Πατακός που λένε με το τάγκ, έτσι είναι ο Τσίπρας με τα χημικά. Ναι, δηλαδή, δεν έχει διαφορά. Δηλαδή, σωστά, εδώ πέρα. Σκοτωνόταν χθες 3-4. Για παράδειγμα. Κωνσταντίνη, είχαμε πώς 45 τραυματίες, 29 ασθενεί. Πέσα από τους 45 τραυματίες, είχαμε 5 νεκρούς. Ναι. Τι θα λέγαμε τότε, ρε. 49 τραυματίες. Ναι. Τι θα λέγαμε. Α, νέο Πολυτεχνείο θα λέγαμε. Θα σου πω τι θα λέγαμε. Ναι, νέο Πολυτεχνείο θα λέγαμε. Θα λέγαμε. Απλά δεν είχαμε νεκρούς. Νέο Πολυτεχνείο. Ναι. Και από εκεί που είχαμε επαγγελματίες κομμουνιστές σαν επάγγελμα, τι δουλειά κάνεις, είμαι κομμουνιστής, θα είχαμε και τους επαγγελματίες πατριώτες. Ναι. Δηλαδή κάποιοι καιροσκόποι θα εκμεταλλευόταν και εκμεταλλεύονται την εκάστοτε κατάσταση. Όπως οι κομμούνες εκμεταλλευτήκαν τότε το Πολυτεχνείο και κατακλέψαν την Ελλάδα, να μην εκμεταλλευτούν οι δεξιοί τώρα. Αυτό εδώ με τις πρέσπες να οικονομήσουν πίσω από τη σημαία και την πατρίδα. Ναι. Γιατί ήθιστε στην Ελλάδα οι καιροσκόποι αυτά να τα εκμεταλλεύονται. Και οι λακαμάδες να πηγαίνουν να σκοτώνονται.
Εδώ δεν έχει άδικο. Δεν έχω... Εδώ έχω φυσικά άδικο. Δεν έχει άδικο. Πού έχω άδικο εγώ. Σε όλη την ιστορία που έχει διαμορφωθεί που βάζει ταμπέλε. Γι' αυτό σου λέω. Θα ήθελα να ακούσουμε μετά πώ οι Σιριζέοι θα βγουν. Α πούμε, εγώ πήγα κάτω, ναι. Ένα Σιριζέο. Εκεί έχει άδικο. Ναι. Δεν σου είπα ότι μια... κάποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσει. Μια κουμούνα που κατέβηκε με τη σημαία. Έχει δει κομμουνιστή, ρε. Άλλο κουμούνα, άλλο Σιριζέο. Βρέχει δει, το ίδιο είναι. Ρε. Το Μάρξ έχουν, ρε. Άσε με του δικαιολόγου. Πε μου, έχει δει μια κουμούνα με ελληνική σημαία. Όχι, δεν έχω. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, βάλε πονάνε από κάτω γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για αθλητικά. Θα αλλάξουμε εντελώς το κλίμα με το που θα επιστρέψουμε. Θα πάμε σε ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή, Ευρώπη να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε, που. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο, rap and cool. Μεγάλος διαγωνισμός συνεχίζεται για τον μισθό σας όσον αφορά όλο το 2019. Και σήμερα από τις 9 και 20 θα ακούσετε το πρώτο όνομα για να μπείτε στη μεγάλη λίστα της 25ης του Φλεβάρη. Εδώ θα γίνει τότε μια πολύ μεγάλη έτσι εκδήλωση με συμβολιογράφο, live με όλους εσάς για να δούμε ποιος φίλος του Μετρόπολης θα έχει το μηνιάτικό του κούτρα από τον αγαπημένο του σταθμό. Ναι, Κωνσταντίνε, τι θες. Αυτό το πονάνε. Ναι, πονάνε, πονάνε, όχι πονάνε, ουρλιάζουν κιόλας. Αν βγει κανένας Μητσοτάκης, ναι. Θα το βάζετε. Α, να το βάζουμε πάλι. Ναι, ότι θα πονάτε. Ναι. Εσύ δεν πονάς. Τι να πονέσω. Εγώ πονάω 50 χρόνια. Απονάς γενικώς. Άσε με καημένο τώρα. Ναι. Περιμένω εγώ να με σώσει ο Μητσοτάκης και ο. Όχι, αυτό είναι αποκλειστικά. Αυτό είναι το single ναι. Της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Δεν αφορά ναι, πολιτικά θέματα. Ναι. Άμα είσαι ΠΑΟΞής, πάλε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν πάμε ναι. Κανέναν. Άκου τώρα του σου λέω εγώ. Δεν πάμε κανέναν. Άμα είσαι, ναι. Είσαι ΠΑΟΞής, Πατριωτική, μην μου πουλά εμένα. Γιατί. Είσαι μια διεθνιστική ομάδα με ένα διεθνιστή πρόεδρο, μαξιμαλιστή. Ο οποίος είναι επιχειρηματίας και κοιτάζει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το συμφέρον του. Λοιπόν, μπράβο, καλά κάνει. Είναι φίλος με τον Τσίπρα, ναι. Κάνει δουλειές με τον Τσίπρα. Τις προάλλες ήταν και με τον Σαμαρά. Βράκου, αυτό θα αλλάζει. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα θα αλλάζει. Δεν υπάρχει. Τα, ανάλογα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση, φίλος θα είναι. Τα παγωμένα σας τα κάνετε. Τα μεγάλα συμφέροντα που έχουν αυτοί ναι. Δεν θα μας επηρεάσουν εμάς. Ναι, ναι. Με τα μικρά που έχουν να κάνουν μόνο με τον ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει μετά. Κοιτάξτε τι σημαίνει που πλακωθήκατε εκεί δεξί με τους αριστερούς. Δεν πλακώθηκε κανένας. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πώς δεν πλακώθηκε. Ναι. Αφού είχατε εμφύλιο και κάτω στην Αγγελία. Εμφύλιο είχαμε, ναι, με το ζόρι να το βγάλει. Σαν τα λεφτά που δεν δίνουν σαβίδες για μεταγραφές. Και έσκασε τρία στους συντέρσεις. Εσείς είστε δημοσιογράφοι ή οπαδοί. Ναι, τι θες, ναι. Είστε προπαγανδιστές ή είστε. Κάντε λειτουργήμα. Εσύ τι είσαι. Βρε, εγώ δεν είσαι τίμημα. Άσε εσύ τίμημα. Άσε τίμημα. Παίξατε ξύλο στην 4. Όχι. 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 Λοιπόν. Ξύλο δεν έπεσε στην 4. Για να. Διαφωνίες είχαν. Ξύλο δεν είδαμε να πέφτει. Πώς τις λύσανε. Ναι. Σταμάτησε να λένε τα θέματα, τα τραγούδια. Βγάλτα! Τι τραγούδια λένε. Αυτό είναι δηλαδή το σημαντικό θέμα. Για σένα αυτό είναι του Σαββατοκύριακου. Τι έγινε στην 4. Θα κάθω εγώ να ασχοληθώ με τα παιδιά που πάνε εκεί να αγουστάνε, να δουν τον ΠΑΟΚ. Θα κάθω να ασχοληθώ. Τι έκανα στην 4. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή. Εδώ γίνεται κοσμογονία στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, γιατί μαλώσανε. Γιατί στο ξαναλέω, το είπαμε. Αυτό το διάβασα και εγώ. Δεν το πήρα καν χαμπάρι. Έτσι. Ναι. Εγώ ασχολούμαι με το παιχνίδι. Ναι, κάποιοι ήθελαν να πούνε Μακεδονίες αγούστες και σου λέει κάποιοι άλλοι, λέει παιδιά, εδώ ήρθαμε για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα είναι. Ευγενικά, ε. Εντάξει, δεν το είπανε. Σας παρακαλώ να σας κεράσουμε. Κάνα φοντάν, κάνα σοκολατάκι, σταματήστε. Στο γήπεδο είσαι. Ναι. Δεν είναι το πρώτο θέμα, ρε Κωνσταντίνε. Πάμε. Ποιο είναι το πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα, έχει γίνει συναγωνιστική, τι γίνεται με τις μεταγραφές, ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται. Το πρώτο θέμα ήταν το συλλαλητήριο. Τελείωσε. Το σχολιάσαμε, τα είπαμε, ξεμπερδέψαμε. Λοιπόν, αυτοί που ναι. Ήταν που πήγαν εκεί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Τερεπέογλου, ο φίλος σου, ναι. Τερεπέογλου με στη Μακύρε. Όταν ήμασταν στο σχολείο. Εγώ ήμουν ανεξάρτητος να πούμε. Εσύ. Και με έλεγε πρέπει να νίκεις κάπου. Κι εγώ ανεξάρτητος. Ναι, έμεινα όμως. Ναι. Και ο Τερεπέογλου εκεί με την. Πώς τη λένε αυτοί που ήταν στο Mega Channel δημοσιογράφος. Η Λευκή. Καήλη. Ποια Καήλη. Ποια Λευκή Γεωργάκη. Αλευκή Γεωργάκη. Ποια Καήλη. Η Καήλη είναι μικρή. Σαραντάρα. Α, πιο μεγάλη. Καήλη Μπιμπερό είχε τότε. Μπιμπερό, λοιπόν. Ναι. Και λέγανε να ψηφίσουμε, λέει το Johnny Walker, πώς το λέει αυτό το τραγούδι, λέει στις 17 Νοέμβρη, λέει να βάλουμε του Johnny Walker, όχι του Robert Williams το τραγούδι. Ναι. Έρχονταν οι αριστεροί τότε που ήταν στα πάνω τους πάλι, λέει αυτό που λέει είσαι πρόεδρος του Καπιταμιλούς, πρόσεχε καλά, λέει πώς θα βάλεις, λέει το χελιδόνι θα βάλεις και αυτά στη γιορτή. Λέω τι δίνεται. Α, εσύ κατευθείαν από τότε το είχες, το τι δίνεται. Κάτσε. Από τότε το 15 με λες, τι δίνεται. Μου λέει Λαρίγκα, ιστορία κορμού είσαι αδύνατος, μου λέει λίγο. Να τι θα δώσουμε, βαθμούς θα δώσουμε. Σε πετάξω τρεις πόντους απάνω. Τρία μονταλάκια μόνο. Τρία μονταλάκια η αριστερή μου λέει, ένα το χελιδόνι φουλ. Λέω τι άλλο να παίξουμε, να πάρουμε τέσσερα πες. Τι άλλο λέω, ήταν η Μαρία, η Αθανασιάδου,
η ηλικιάρισα κάργα αριστερό κουμούνα. Ναι. Λέω, εσύ τι με κάνεις. Τέσσερα ποταλάκια. Πώς πόντους δίνεις. Ναι. Δίνει τρεις πόντους και αυτή. Και αυτή τρεις-έξι ποταλάκια. Τερεπέγλου φίλοι είμαστε, σε πουλάω. Από γιατί... τότε και αντί φιλέ, μέσα στο DNA του, τι μου δίνεις, έτσι. Πόσα δίνεις. Ναι, πόσα γιατί, δίνεις. Με συγχωρείς, ναι. Εγώ ιδεολόγος δεν είμαι. Ναι. Έτσι, εσύ έχεις το εγκολοκαίλα σου, με έχεις ανάγκη. Ναι. Πόσα δίνεις. Πρέπει να πάρουμε κάτι της. Ναι, λοιπόν. Λέει, να σε δώσουμε πάσα και τη Βάσο, λέω, ναι, είχαμε και τέτοιο και τη Βασούλα. Φέρ και τη Βάσο. Έξι ποταλάκια και Βασούλα. Φέρ και τη Βάσο. Αυτή είναι με τα γραφάρα που κάνεις. Οι κομμουνιστές πουλάγαν το κορμί τους για πινακίου φακίδρε. Τι πράγμα. Παίρνω και τη Βάσο. Και τη Βασούλα. Όχι, θα τη χάριζα. Και Βασούλα και έξι ποταλάκια αρχαία και λατινικά. Τους λέω όμως. Τους λέω όμως. Κοιτάξτε να είναι ξυρισμένοι αυτοί. Α, μην είναι φούντα, θάμνος. Βρωμιάρες. Ναι, 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 ναι. Και βρωμιάρες. Ναι, 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 ναι. Μπράβο, Κωνσταντίνο. Άρα πήρες τρία και με τα γραφάρα έκανες, φίλε. Τους έφαγες. Και έμεινε τερεπέγλου. Και έπαιζες το ένα το χελιδόνι. Όχι, θα παίξω, όχι, θα παίξω το σέντερφορ του Δόνι. Πλάγια κάνεις τώρα. Λέω τερεπέγλου, σε πουλάω. Ναι. Παιδικός μου φίλος είσαι. Αλλά οι κομμουνιστές δίνουν παραπάνω, λέω, από εσάς. Τι πράγμα είσαι. Πράγμα. Η Ελλάδα τέτοια είναι. Ο ένας τα συμφέροντά του. Ποια Ελλάδα, ποιος νοιάζεται για την Ελλάδα, ρε. Ναι. Και ανιαστώ εγώ. Ναι. Ο καθένας νοιάζεται για την πάρτη του. Ο καθένας κάνει την πολιτική του, ο καθένας κάνει το αυτό. Και ο λαός λέει τώρα πήγαινε, λέει Σιριζέη, λέει κάτω για στον αυτό. Λοιπόν, η αδιόριστη που δεν του διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι αναξιοπαθούντες Σιριζέοι που δεν βολεύτηκαν σε καμιά δουλειά, το γύρισαν και αυτοί στο Πατριωτιλίκι. Πάει στην μπάλα τώρα. Πάμε στην μπάλα. Πάμε στην μπάλα γιατί είχαμε μικρό, μεγάλο χαμούλι, είχαμε αρκετά πράγματα. Να ξεκινήσουμε από το Σάββατο, να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα τρομερό στατιστικό το οποίο θέλω να το σχολιάσουμε μαζί. Έχει βάλει σε τρία παιχνίδια μόνο φέτος τρία γκολ. Ποια είναι αυτά τα τρία παιχνίδια? Χωρίς σεντερφόρ τον Πρίγιοβιτς. Ακριβώς. Ναι. Χωρίς σεντερφόρ τον Πρίγιοβιτς. Ναι, μην πείτε αγνώμονες. Όχι, ας τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Ο Πρίγιοβιτς είναι παλίκαρος. Ναι. Είναι τετραπαλίκαρος. Έτσι είναι μια χαρά. Ο Πρίγιοβιτς που παρεμπιπτόντως τραυματίσει και θα χάσει το παιχνίδι κυπέλου τώρα με την άλλη. Ναι. Δεν θα κουμπίσει μπάλα εκεί. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Το λέω εγώ. Πώς λέω, λέγοντας κακής κακών. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ακολουθούν κακής κακών. Τι λέει. Θα έρθει, λέει, πίσω. Κακής κακών. Α, έτσι θα έρθει. Κακής κακών θα έρθει. Λοιπόν, ο Πρίγιοβιτς θα έρθει, λέει, κακής κακών. Κακής κακών. Χτύπησε, δεν θα παίξει τώρα κύπελο μεσοδόματα. Τον παλεύω να παίξει την άλλη εβδομάδα. Βάζει το να κοιτάξει. Λοιπόν, ναι, το ερώτημα, ο Γκαελές του Παοξή ήταν τώρα που φεύγει ο Πρίγιοβιτς, τι κάνουμε στην επίθεση. Ο Παοξ, λοιπόν, τρία μάτς. Ένα με Τρίπολη, ένα χθες με τον Πανιόνιο. Και ένα με τον Όφη που δεν έχει παίξει τον πρώτο γύρο, έχει βάλει τρεις φορές από τρία γκολ. Αλήθεια. Αλήθεια σε έναν άλλο στον κόσμο, ναι. Ο μεγαλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ και του ελληνικού πρωταθλήματος είναι ο Μπίσεσβα. Είναι ο Μπίσεσβα. Ναι, μαζί με τον Βιερίνια. Μην τον το βγάζει ο Βιερίνια. Είναι ο Βιερίνια και ο Μπίσεσβα. Η ποιότητα που έχει ο Μπίσεσβα. Ναι. Εντάξει, ο Βιερίνια. Γιατί δεν την έχει ο Βιερίνια. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Τι είναι, κούτρης είναι και τσιμίκα μου το στο ξεκίνημα από τα αγρήματα που το κάνατε ίσα και όμοιο. Ρε παιδάκι μου, άσε με τώρα. Ναι, σ' αφήνω. Πώς σ' αφήνω. Με χωρίς Μπίσεσβα δεκάρι, χωρίς τον φορ δεν τη βγάζει. Γιατί πήγε αυτός ο Τσαπατσούλης ο Αγμπομ. Κάνατε... Τσαπατσούλ τον έκανε τώρα. Ναι, τον ναι. Αγμπομ σε ένα μήνα μπορεί να φορτώσει. Πριν 10 μέρες έλεγε ποιος Πρίγιοβιτς, έχω Αγμπομ. Τώρα έχω Τσαπατσούλη. Λοιπόν, ναι. Τι είναι ο Αγμπομ να γίνει ο Γκερέρο του ΠΑΟΚ. Ναι. Να το σχηματίζει αυτή τη βιόλα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Τον βλέπω έξω από την περιοχή, ζητάει την μπάλα, την πάρει να τη δώσει κτλ. Ποιοι σεντερφόρ τα κάνουν αυτά. Ή αυτοί που έχουν εντολή από τον προπονητή να πούνε ότι ξεσχάφ δεν έχουμε καλά και πρέπει να βγαίνει απόξω. Είναι ο σέντερφορ ο οποίος είναι. Παίζω απόξω γιατί δεν μπορώ μέσα. Και στο αποδεικνύω. Ξέρεις πόσες πλευροκοπήσεις έκανε ο ΠΑΟΚ και εσύ το έκανες αναμετάδοση. Εγώ το έκανα. Πόσα φορτώματα κάνατε. Πολλά. Πού ήταν ο απόψε ένα. Μία τελική. Μία τελική. Μία τελική. Μία τελική. Λοιπόν, στα πόσα φορτώματα, γιατί κάνεις στατιστικά καλά. Στα πολλά φορτώματα. Ήταν 20 τα φορτώματα στα 90 λεπτά. Αν όχι 20-15. 17-18 ναι, φορτώματα. Ναι. Λοιπόν, εκεί ο Πρίγιοβιτς θα είχε βάλει 3 γκολ. Δεν θα είχε βάλει 3. Θα είχε βάλει 2. Ναι, γιατί να σου κάτι, αυτά τα φορτώματα ούτως άλλως τα κάνανε. Ναι. Τα κάνανε, αλλά και ο Πρίγιοβιτς ένα έβαζε. Ναι. Τρεις τελικές έκανε σε κάθε μάτς, απλά το ένα το έκανε. Τι δεν μ' άρεσε. Ναι, καλά κάνεις και στέκεσαι στο τι δεν μας άρεσε. Γιατί, αυτό... γιατί ο Μπίζεσβαρ, ναι, ναι. Εγώ μόλις βλέπω ότι δεν κάνει τον Μπίζεσβαρ, λέω βάλε μου μια φραπεδούμπα. Να κάτσω να απολαύσω, να κάτσω να απολαύσω τον ΠΑΟΚ. Άμα μου έχει τον Μπέλκα εκεί. Και δεν μπορώ να τον απολαύσω τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι χαφ επιτελικός ο Πέλκας. Ο Πέλκας, άμα πάει έξω και τον πούνε παίξε χαφ, θα τον πλακώσει στις κλωτσιές. Το καταλαβαίνεις. Είπαμε 4-4-2, μην επαναλαμβανόμαστε. Λοιπόν, και... τι δεν μ' άρεσε άλλο. Ο Τσούμπα δεν σ' άρεσε. Ποιος Τσούμπας. Ο Άκουμ. Ναι, άλλο λέω. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι μάθανε οι εξτρέμ και στον ΠΑΟΚ να φορτώνουν. Οπότε, φόρτωμα-φόρτωμα, ξέρεις ότι δεν βρέθηκε ούτε εξτρέμ μέσα στην περιοχή σε χώρο τέτοιο που να κάνει φάση. Και την κάνουν τη φάση να πούμε, ποιοι την κάνανε, πέστε να μάθει ο κόσμος,
Ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ μόνο του, σε μια φάση που είναι εκπληκτική, έχει κάνει τρομερό ρεπορτάζ εδώ πέρα. Η αργοπορία, η φέρετρο. Ο Ελκαντουρί. Ναι. Ο Ελκαντουρί κάνει τη δεύτερη φάση. Έτσι περνά ναι. τα πλάγια, πατάει, συγκλίνει περιοχή, βγάζει προ το πέναντι και έρχεται ο Βιερίνια με την κλάση του και βάζει γκολ. Έτσι. Και το τρίτο γκολ ήταν του Σαχόφ. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε ωραία. Η πάσο Σαχόφ τρίπλα. Δεν προλαβαίνει να χάσει ναι. αυτό το πρωτάθλημα. Δεν προλαβαίνω, λες. Με τίποτα. Οι άλλοι σκούζουν όμω. Η ομάδα σου είναι και καλά γυμνασμένη. Ναι. Έκανε ευεργέτημα μεγάλο οι τρει εβδομάδε στο Βιερίνια που πήρε πάρα πολλέ ανάσε. Ναι. Γιατί ο άνθρωπο είναι ποιοτικό. Το βιολογικό του κομμάτι πάντα θα εξετάζουμε. Μπορεί να τυχωθούμε στο Βιερίνια σαν παίκτη που με είσαι 33, μη μου πάθεις κανένα τραύμα, κατάλαβες. Ο Βιερίνια. Ναι. Ο Βιερίνια. Και έπεσε πολύ καλύτερα στη δεξιά πλευρά. Εντάξει, okay, αυτή γιατί είναι η θέση του. Και ταχύτητα μεγαλύτερη απέκτησε και ποιότητα μεγαλύτερη απέκτησε. Και αν το δεις αύριο μεθαύριο και μπροστά θα αρχίσει να λες και άλλα καλά για τον Βιερίνια. Ο Βιερίνια έπεσε σε λάθος θέση. Άμα δω το Βιερίνια μπροστά στα 33, θα πω πάλι ο Σαβίδης ότι πάντα βγάλει φτηνά να μην πάρει παίκτη εκεί πέρα. Γιατί θα βρεις καλύτερο το Βιερίνια, έχεις εντύπωση. Θα βρεις εξτρέμ. Στα 33, ναι. Θα βρεις εξτρέμ να πατάει περιοχή, να έχει βρωμό σου το. Να έχει ποδοσφαιρική ευφυία και την ποιότητα του Βιερίνια εύκολα. Για Ελλάδα δεν θα βρεις. Απάντηση ποδοσφαιρική. Ναι, ποιο είναι ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια παίζει εκπληκτικά το από πίσω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι καλύτερο. Θα έχει λίγα μέτρα, ναι, εσύ. Ναι. Φυσικά μην γυρίζει. Θα έχει ο Γιαννουλάκο τώρα, κάτσε να τα πούμε. Ο Γιαννουλάκο ναι. έχει κάτι πρωτεΐνες μπάρε. Θα το φτιάξουν, μην αγώνε και τον Γιαννουλάκο. Έχει κάτι πρωτεΐνες μπάρε. Ο Βασβατζίδη, πόσο είναι. Σαρζαβατζίδη. Σε τρώει για πρωινό μαζί με τον Καζάκο το φίλο του. Είναι δύο αυτοί. Ο Σαρζαβατζίδη με τον Καζάκο μπορεί να φάνε το κρεοπολείο του Μούχαλη σε μια νύχτα. Γιατί συγκεκριμένα του Μούχαλη. Γιατί ο Μούχαλη είναι φίλο. Λοιπόν, και ο Κρέντ είναι φίλος και μου. Ο Κρέντ. Και ο Κρέντ είναι φίλος μου και δεν το ξεχνάω. Εκεί στην Παναγία Φενερωμένη. Είναι οι δύο χασάπιδες που είναι φίλοι μου. Πάμε γρηγοράδα να δούμε λίγο τα ρεπορτάζ γιατί είναι πολλά για τον ΠΑΟΚ. Το μάτς ανοίξει ο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ εύκολα και ήταν και πιο θελκτικό στο μάτι. Όποτε ήθελε πατούσε γκάζι. Είχε ένα κακό τέταρτο 20 λεπτό πάντως. Από το 15 ως το 30-35 κακό ο ΠΑΟΚ προχθές με τον Πανιόνιο. Καλά που, βγήκε, πολύ. Καλά που βγήκε με κόκκινη. Ο Μακρύλος. Ο Μακρύλος. Και ας πρόσεχε. Ο Πανιόνιος ήθελε να παίξει ξύλο μετά. Βαρούσαν στο ψάχνο κάποια στιγμή. Την πάτσε ο Μακρύλος. Τι ξύλο ήθελε να παίξει. Έπεσε πολύ κλωτσιά. Ναι, δεν μου λες ναι. πιο πολύ κλωτσιά έπεσε η αγκαλιά. Κλωτσιά έπεσε. Εγώ νόμιζα. Κλωτσιά έπεσε, δεν έπεσε αγκαλιά. Αγκαλιά έπεσε στο τέλος. Ναι. ναι. Σου λέει, παίξαμε τον ΠΑΟΚ. Πόσες χειραψίες είδες αυτό το παιχνίδι. Πολλές. Πόσες αγκαλιές και βιλιάδες. Τον πρώτο, όλοι θέλουν να τον αγκαλιάσουν. Ναι. Όλοι θέλουν να τον αγκαλιάσουν. Φωτογραφίες έβγαλαν με τον Βαρέλα οι άλλοι. Γυμναστές πήγαν να βγουν με τον Βαρέλα φωτογραφία. Τον το βρήκε σε αυτόγραφα. Με τον Βαρέλα. Ναι. Δεν θα τον ξαναδούν κι αυτό. Βαρέλα, βαρέλα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πάντως κινείται έξυπνα γιατί ήμασταν εδώ και κράζαμε, ξεφωνίζαμε για τα ανακλασικά γρηγοράδα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι κινείται σωστά ορθολογικά στο μεταγραφικό κομμάτι μετά πολλά χρόνια. Τι έκανε? Έκανε αρκετά. Τι έκανε? Πήρε half Μίσιτς, 1,5 χρόνο. Θα το δούμε. Θα το δούμε το Μίσιτς. Πήρε αντικαταστάτη του Πρίγκοβιτς 20 του Γενάρη το εδώ. Το Μίσιτς. Ναι. Έχει ένα εγκατελελειμμένο. Θα τον δούμε. Κάτσε να σου πω εγώ. Θα το δούμε, βρε, μην βιαζόμαστε. Εκεί στην γειτονιά. Ναι, ξέρω. Έχει εγκατελειμμένο, το βάζει στα σκάφια. Όχι, κάνεις. Έχει ένα εγκατελειμμένο Fort Towns. Fort Towns. Από ναι. αυτά που οδηγούσε ο Φούντας. Ο Φούντας. Ο Γιώργος. Ναι. Τις ταχύτητες ναι. τις είχε στο τιμόνι. Έκτη έχουν, αυτά. Τέσσερις ταχύτητες. Ναι, θα του βάλουμε και το 5 αυτό. Ναι. Άμα βάλω το Fort Towns στην ανηφόρα με τον Μίσιτ, πώς λένε, θα τον περάσει το Fort Towns. Κάτσε να τον δει, βρε, ψυχούλα μου. Δεν τον έχει ζει ποτέ ζωή. Γιατί ρε αγόρι μου τα παίρνει όλα μπάρζα. Πάρτε ένα γρήγορο χαύρε, Γιώργο! Θα και ο γρήγορο ο Χαφ. Λοιπόν, center for έφεραν. Εδώ είναι. Ξεκινάει προπονήσεις. Γιαννούλη πίσω φέρανε. Ναι. Υπάρχει ορθολογισμός πλέον στον ΠΑΟΚ. Ρίχνει το μέσο όρο και ετοιμάζει την ομάδα για τη νέα σεζόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Έρχεται ο Ερίκε, φεύγει ο Ουάρντα, ο οποίος πάει στον Ατρόμητο. Παίχτες που δεν μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα δεν μπορούν να μείνουν στον ΠΑΟΚ. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι και λογικός. Ο Ερίκε, ποδοσφαιρικά ναι. Ναι. Ποδοσφαιρικά είναι λογικός. Τότε όταν έφυγε γιατί δεν κλάψατε. Πώς εκλάψαμε, ξέρεις πόση γκρίνια υπήρχε, γιατί δίνουμε τον Ερίκε. Ναι. Θες να κάνουμε έναν γκάλο να δεις πόση. Τώρα δεν ισχύει. Λοιπόν, άμα δεν ερχόταν κανένα μήνυμα. Μπίσεσβαρ ανανέωσε. Μπήκε και μια ρήτρα με 3 εκατομμύρια ποιος θέλει ναι. να τον πάρει τον Μπίσεσβαρ. Δεν ξέρω γιατί τη βάλανε, αλλά μπήκε μια τέτοια ρήτρα. Σε αυτή την ηλικία καλά έκανα, ναι, εντάξει. Παρακαλώ, καλά κάνα. Πολύ καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Αυτά τα μάτσα παίρνει μόνο ο Μπίσεσβαρ. Δεν χρειάζεται, ναι. το είδαμε για χθες. Κρέσπο ανανέωσε, Πασχαλάκης ανανέωσε, Σαχόφ θα ανανεώσει. Τι λες. Ο Σαχόφ θα ανανεώσει τώρα που μας ακούν στο δρόμο οι Παοξίδες ναι. χαίρονται τώρα που δεν ξέρω αν χαίρονται ή όχι. Όχι, πες μας, αν χαίρονται. Αλλά κάποιοι στον ΠΑΟΚ ναι. και όχι μόνο προπονητές, παράγοντες, εκτιμούν την όλη του προσφορά του Σαχόφ. Ο οποίος δεν είναι μηδέν,
κάθε χρόνο δίνει νουμεράκια στον Παγκόλα, εσείς. Τι βέβαια. Αλήθεια, δεν είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια. Ναι. Αφού είχατε τον Τζιόλι πρώτα, γιατί του ακούμε καλύτερο. Σου λέει, εγώ θέλω και τέτοιου ρολίστε μέσα στην ομάδα. Ναι. Ήρθαν προτάσει για Σαχόφ, ήρθαν προτάσει για Καντουρί και ο Λουτσέσκου λέει, όχι, δεν αφήνει κανένα. Ναι. Θέλω και αυτού του παίχτε μέσα. Προφανώ κάτι έξω μυαλό. Ό,τι θέλει. Ναι, ό,τι θέλει. Ναι. Λοιπόν, και περιμένω τον Βαρέλα. Ναι. Το Βαρέλα πόσα του δίνετε. Λοιπόν, ο Βαρέλα ισχύουν δύο τεινά γιατί πρέπει να διασταυρώσουμε και τα δύο. Εσύ λοιπόν, που είπες εχθές 900. 900 του δίνουμε. Θέλει. Όχι, δεν θέλει 900. Άμα ήθελε 900 ο Πάκου του θα δίνει τα 900. Θέλει 1,4 ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα θέλει επί 3 το μισθό του. Ναι. Και είναι δύο τα τεινά. Ή έχει την πόσα παίρνει τώρα. 550-500 χιλιάρια κάπου εκεί. Δηλαδή θεωρείται Βαρέλα... αυτό του πολύ αδικημένο μετά την. Ψέματα κάνει. Όχι, δεν ψυγκάνει ψέματα. Δηλαδή αν ήσουν ξάδερφο του Βαρέλα. Θα του έλεγε, παιδί μου. Αυτό ο Χατσερίδη, πώ τον βλέπει την προπόνηση, α πούμε, να παίρνει τα διπλάσια. Όχι μόνο αυτό. Κοίταξε το, να παίρνει ο Βιερίνη, δεν αριστερά... μπορεί να πει κανένα τίποτα. Πόσα αριστερά μπάκια έχετε πληρώσει τζάμπα λεφτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, τον Εκαντουρί του δίνεται ένα 100. Πάρα όχι, πολύ. Δεν παίρνει ένα 100. Ένα 100 παίρνει. Δεν παίρνει τόσο αυτό. Χατσερίδη, πόσα παίρνει. Αυτό παίρνει ένα 100. Αυτό παίρνει. Ο Καντουρί παίρνει 800-900, να σου λέει, δεν γίνεται εγώ να είμαι φορέα πίσω και να παίρνει. Ο Βαρέλα προφανώ έχει ρεπορτάζ. Που τον θέλουν και άλλες ομάδες σε καλύτερα πρωταθλήματα. Τον θέλουν σε πρωτάθλημα που τον δίνουν πολλά ή δηλώνει πολύ χολωμένος γιατί σου λέει τόσα χρόνια εγώ είμαι αδικημένος. Ή και τα δυο μαζί. Σωστά μιλάς. Ναι. Θα μάθουμε τι θα γίνει προσεχώς, αν θα ανανεώσει ή όχι. Είναι ένα θέμα πάντως ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή με ένα 100 δεν ανανεώνει. Όχι. Και αυτό είδε ο Αιγύπτος στη γενιά του ναι, και μετά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει έναν παίχτη στεμπάκι και μάλιστα είναι παιχτάρα. Από πού είναι αυτός? Από τη Ρωσία. Oh. Ναι, ναι, αλλά ναι. Έχω κάτι πολύ πάντα. Ίγκασον. Διεθνή στόπερ Ισλανδός, 25 χρονών, τον έχεις δει. Από Ρωσία ναι. Θα έπαιρνα ναι. Εγώ, σαν ναι. Επιχειρηματίας. Τι θα έπαιρνε. Αν είχα κάνα μαγαζί που χορεύουν πάνω στο. Πώς το λένε. Στριπτιτζούδες θα έπαιρνε. Καμιά στριπτιτζού θα έπαιρνα από τη Ρωσία. Γιατί δεν φέρω... παίχτες δεν παίρνουν εκεί, δεν έχουν καλύτερο ποτάσμα από εμάς. Για πες με ένα Ρώσο που παίζει στην Ελλάδα. Όλοι και... παίζουν. Η εθνική Ρωσία εδώ παράλληλα αυτά. Βρες την εθνική Ρωσία. Του ξυλοκόπου δεν αρέσουν. Λοιπόν, αυτό είναι Ισλανδός πάντως. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Παίχτη από τη Ρωσία. Εγώ από τη Ρωσία θα έπαιρνα μόνο. Αν είχα κάνα κολόμπαρο. Κάτσε ρε φίλε, ναι. Το Μάτος από εκεί δεν το φέραμε. Από Ουκρανορωσίες δεν το φέραμε από εκεί. Από πού τον έφερε το Μάτος? Από την Ουκρανία. Άλλο Ουκρανία, άλλο Ρωσία. Γιατί εκεί είναι ρε Σικοσαντίνε. Άλλος από Ρωσία, ποιος έχει παίξει μπάλα εδώ. Άλλος από Ρωσία. Ναι, ναι. Ρώσος. Ρώσο. Όχι Ρώσος. Ρώσικο πρωτάθλημα. Από το Ρώσικο πρωτάθλημα έχουν έρθει πολλοί. Για πες με ένα που έπιασε. Διαχρονικά έχουν έρθει. Πες με ένα παιχτάρα που έπιασε. Ο Μάτος. Στο ξαναλέω. Άντε πάλι ο Μάτος. Ναι, ναι, άλλος, ναι. Ο Σαχόφ δεν έχει. Ο Σαχόφ. Δεν έχει βοηθήσει ο Σαχόφ. Ο Σαχόφ. Για τον Πάο μιλάμε τώρα γενικά. Ο Σαχόφ είναι ναι. Για παιχταράς καλός. Κοίταξε. Ναι. Από τη Ρωσία ψωνίζουν πάρα πολύ οι Τούρκοι. Ρωσία... Οι Τούρκοι. Και έχουν ένα πρωτάθλημα τρεις φορές καλύτερο από εμάς. Έχουν παιχταράδες. Τι να κάνουμε τώρα. Βρε δεν πανάχουν και διάστημα ανθρώπου. Παιχταρά Ρώσο έχει φέρει εδώ κανένα. Θα φέρουμε εμείς. Θα φέρετε εσείς. Σαν το Χατζερίδη. Ο Χατζερίδης είναι η μεγαλύτερη αποτυχία όλων των εποχών στις μεταγραφές. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, άκουσα. Παρόλα αυτά, για να είστε σοβαροί. Να είστε σοβαροί. Λοιπόν. Ρωσία παίρνει, δεν παίρνει. Γιατί ρε, δεν παίρνει. Το λέω εγώ, δεν παίρνει. Άντε πάλι του παίρνει. Δεν παίρνει. Εσύ, το πρωτάθλημα της Ρωσίας είναι μετά τα 4-5 μεγάλα από πίσω πλάκα με κάνει. Ρε, καταλαβαίνεις. Είναι Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία. Ναι. Και από πίσω είναι η Ρωσία. Ποια Ρωσία, ρε. Τι πια Ρωσία. Άλλα κλίματα, άλλες ιστορίες, βαριά κορμιά, αργότητα. Ζαμπά, από Ρωσία. Πώς ζαμπά. Από Ρωσία ήρθε. Από Ρωσία ήρθε. Φυσικά. Και τι κάνει ο ζαμπά. Μια χαρά είναι. Γιατί... Φελός είναι ο ζαμπά. Α, φελό τον κάναμε. Τι είναι ο ζαμπά. Δεν μας αρέσει. Τι κάνει. Πόσο καιρό παίζει ο ζαμπά εδώ. Τέσσερις μήνες. Πόσο παίζει. Τέσσερις μήνες. Ένα μπα στο πρωτάθλημα που έκανε καλό. Σε κλειστό χώρο. Δεν έκανε. Ποιο ένα πες μου. Με τον Πανιόνιο. Ποιο Πανιόνιο. Τον Πανιόνιο. Ποιο Πανιόνιο. Όφι Πανιόνιο. Σκάτω. Τι όφι. Όφι πάω και λέω Πανιόνιο. Όφι πάω. Ναι. Σε τι ξεκίνησε το μάτς. Το άλλο το μάτς. Σου λες ένα μάτς. Σου λέω. Όφι πάω. Να. Δηλαδή ο Ζαμπά τώρα το πήρατε πέντε. Πάτε γόρσο πάω. Δεν το πήραμε πέντε. Πιο λίγο το πήραμε. Ποιο πάτε το 1-4. 1-4. Και το 1-3 εδώ. Α σε ρε κουλιάνε. Πάτε σε κανένα άλλο αυτά. Σβιντέρσκι μέχρι το 2022. Ποιο είναι αυτό. Σβιντέρσκι. Ο Φόρ. Αυτό που λέει δεν θα πληρώσει. Γι' αυτό. Πολύ καλό. Αυτό τον έβαλε στους καλούς κατευθείαν. Κάτσε να το δούμε κι αυτό. Εντάξει. Κάτσε να το δούμε. Από το λακμόπ, έτσι όπως το βλέπω. Αυτός έχει τον γκολ. Έχει το αριστερό, είναι γλίγορος. Σουτέρ είναι. Να το δούμε κι αυτό. Σουτέρ είναι. Ναι. Ωραία. Γλίγορος είναι. Είναι. Σωματικά προσόντα έχει. Λίγο θέλει κι αυτό σαν του Γιαννούλη. Γιατί μου ξεφωνίζει τον Γιαννούλη, αλλά κι αυτό τον είδα λίγο αδύνατο από πάνω.
Έτσι. Ο Γιαννούλης, ναι, φίλε, στα φανάρια, άμα τον αγριέψει κανένας, ταξιτζής, ναι, άσε ο Γιαννούλης, θα βάλει την πρώτη και θα φύγει. Άσε τον Γιαννούλη. Λοιπόν, Γιαννούλη σήμερα προπόνηση κανονικά με τον ΠΑΟΚ, ήρθε χθες το βράδυ. Πάρτε τον στο Καφτατζόγλιο. Θα τον κάνουνε. Στον Προυτόταυρο. Στον Προυτόταυρο το Ζαρζαβατσίδη, ναι, που ήθελε να φάει τη γιά του για πρωινό μια μέρα γιατί δεν είχε φάει στο σπίτι. Στο Ζαρζαβατσίδη θα τον κάνει άνθρωπο. Λοιπόν. Κλείνουμε μετά του ΠΑΟΚ. Κλείστα. Κλείνουμε μετά του ΠΑΟΚ. Κλείστα. Λέγοντας ότι περιμένουμε τον Ερή και να δούμε τι θα γίνει. Είναι στο Ντουμπάι με την Αστάνα. Για να φύγει αυτός, έφυγε ο Άρντα το μυαλό του. Το μυαλό του είχαν τίποτα στην Αστάνα και το αυτό. Μυαλό του δεν δημιουργούσε πρόβλημα στην ομάδα όσο, ναι, ήταν εδώ. Πόσες κάρτες θα φάει εδώ. Αυτό είναι άλλο. Τώρα είναι δικοί μας διαιτητές. Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι καθόλου δικοί μας διαιτητές. Ναι. 14 εις βάρος αποφάσεις έχουμε από την αρχή της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Καμιά άλλη ομάδα. Και με κόντρα διαιτησία. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε στον Ολυμπιακό 1-2 στα Γιάννα, δεν ξέρω να το είδες, και εκεί βούρκο είχαμε. Πώς δεν το είδα. Και εκεί βούρκο είχαμε και εκεί λασπομαχία είχαμε. Ολυμπιακός το πήρε το μάτς, είχαμε τον Βούκοβιτς να βάζει 3 αυτογκόλ. Τρίτο αυτογκόλ ο Βούκοβιτς. Αν έβαζε κανένας παίκτης του ΠΑΟΚ 3 αυτογκόλ τη χρονιά, ξέρεις θα τον έκανες εσύ. Ο Βούκοβιτς. Ξεφάτωνες. Ο Βούκοβιτς. Ναι. Εγώ άμα τον πάω στο γυμναστήριο, άντε, ναι, και για του να πω, τώρα, ναι, δώσε μια κλωτσιά λόγου, στρίψε δηλαδή και, ναι, βάλα το σάκο. Ξέρεις θα κάνει. Θα εριστεί μια και θα πάθει η ρήξη χιαστών. Δεν μπορεί να στρίψει ο Βούκοβιτς. Δεν μπορεί, τι να δεν μπορεί να στρίψει ο Βούκοβιτς. Ναι, δηλαδή δεν έχουν μόνο πρόβλημα αυτοί. Κάτσε να τους πούμε δύο κουβέντες για αυτούς. Αφού τα φωνάζαν, σε πτέρω, ναι, ότι δεν έχουν κανένα τετράδα της άμυνας που να είναι σισε... ποιοτικό. Κανένας. Και αυτός σισε... θάγαρος είναι. Απλά είναι σισε... γρήγορος ψηλός. Όχι, είναι καλός ο Σισε. Καλά, εντάξει. Αν εξαιρέσεις δηλαδή το Σισε, ναι, από εκεί και πέρα ο Κούτρης, στο αμυντικό κομμάτι είναι ο Σι. Ναι, ο Κούτρης. Ναι. Μας λένε ο Κούτρης και ο Κούτρης και ο Κούτρης και ο Κούτρης. Στην άμυνα είναι νοσί ο Κούτρης. Είναι και κοντός. Είναι 1,70. Είναι κοντός. Απειδείξει κεφαλιά ο Κούτρης, είναι και ωραίο αγοράκι εκεί πέρα σαν Ντομ Κρούζ. Άστα, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, άλλος. Λοιπόν, το είδες ο Μάτς, λασπομαχία, το έκρινε η κεφαλιά του Λάζαρου. Τι ο Λάζαρου. Πήρε οι δύο εξτρέμ, ναι, πήρε από τα δύο εξτρέμ. Ο και Λάζαρος βάλαν από τα δύο εξτρέμ. Σέντερ φορ δεν έχουνε. Που να παίζουν με τη δόξα κατ' το πιάστα μου. Σωστός. Δεν έχουν center forward. Θέλουν πρωτάθλημα αυτοί τώρα. Άτι. Δεν μπορούν. Ρε, δεν μπορεί. Δεν μπορούν. Μα αφού πήραν τον Σολδάνο center forward για να ενισχυθούν, ρε φίλε. Ποιο, από την Αργεντινή. Αυτό θα παίξει του χρόνου. Θα παίξει αυτό είναι, αυτός είναι με τον, μαζί με τον Γιαννούλη. Ναι. Να του φορμίξει δύο ταξιτζίδε. Πάρουν δρόμο και θα φύγουν. Ο Γιαννούλης φίλε τον αδικήσω, ξαναλέω. Ποιος? Ο Γιαννούλης έτσι παίζει αυτό το πρωτάθλημα, ναι, εδώ και δύο χρόνια. Άμα του πειράξουν τη γυναίκα του Γιαννούλη στον πάλι. Στο γήπεδο δεν του περάζουν τη γυναίκα. Βρε, θα φοβηθεί για μπάλα. Βρε, φτερούγα είναι, βρε. Φτερούγα, ναι. Καλός παίκτης είναι χαμηλά. Φτερούγα είναι και ο Πολωνός, το ξαναλέω. Ναι. Αλλά τον έβαλε στους καλούς αυτόν. Ποιος είναι φτερούγα. Ο Πολωνός, ο Σφιντέρσκι που ήθελε. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Λες έχει τζαμπουκά, έχει νεύρο. Έχεις δει εσύ αδύνατο άνθρωπο να είναι πέτρα στη δύναμη. Έχεις δει, εγώ έχω δει. Ναι. Να βλέπεις ένα ξερακιανό. Καλά, αυτοί συνήθως σου βγάζουν. 67 κιλά, 68 κιλά. Ναι. Και να το πιάνεις και να είναι σίδερο. Σίδερο. Ναι. Σίδερο. Ναι, 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 ισχύει. Λοιπόν. Ενώ ο Γιαννούλης δεν είναι ότι είναι αδύνατος, είναι και αδύναμος. Δηλαδή έχει αδύνατους που είναι κτίνοι. Αυτοί είναι και οι πιο επικίνδυνοι. Αλλά ο Γιαννούλης θέλει βάρητα. Θα τα κάνει και τα βάρη. Θα θέλει βάρη. Ταχύτητα να μην χάσει όμως. Μας ενδιαφέρει. Δεν χάνει. Ο Όφι Τρίμπαλο και εδώ αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ο Αντίλ Ναμπί. Ο Άγγλος που πήρε Όφι που βάλε δύο γκολ με φάουλ. Αυτό συνέβη. Χάφι είναι αυτός ο Αντίλ Ναμπί. Ναι. Ναι. Θυμάσαι ποιος έβαλε τελευταία φορά δύο γκολ με φάουλ στο πρωτάθλημα. Ο Φραντζέσκος. Όχι, δεν ήταν ο Φραντζέσκος. Γυρίζουμε 19 χρόνια πίσω. Είχε βάλει ο Λέσεκ Πις. Τη Καβάλα δύο γκολ. Σε ποιο μάτς ήταν? Δεν έχω το μάτς. Α, μήπως... με τα τρίκαλα, με τα τρίκαλα. 4-1. Ναι. Και ο άλλος που τα είχε βάλει. Τι παίχταρος ήταν ο Πις? Μεγάλος. Ήταν ο Αντριόλη του Άρη. Ναι. Εκείνη τη χρονιά, πριν 19 χρόνια. Τι ωραίοι παίκτες. Απόλλωνας Μήνης Άρης 3-3. Πώς είναι αυτές οι βαλούτες ήρθαν εδώ? Ναι. Τι ωραίοι παίκτες. Πις, Αντριόλη. Εντάξει. Φραντζέσκι. Έχει τώρα καλούς παίκτες. Τι καλούς. Έχει καλούς παίκτες. Δεν είναι καλό να μπει σε βαθμό που το σχολιάζει. Άντε, έχουμε να μπει σε βαθμό. Έχουμε. Ο Ποτένσε δεν είναι καλός παίκτες. Καλό. Έχει καλούς παίκτες. Δύο-τρεις δηλαδή. Είναι. Ναι. Λοιπόν, μας διώχνουν ο Θανάσης. Τι θέλει, μόνο. Θα επιστρέψουμε λίγο με Άρη να πάμε να δούμε Ράστο, ένα χύλωση κούγια. Τι θέλει. Για τον Καρυπίδη. Είχαμε θέματα εκεί. Λέει, για τον Βοσκοτόπη. Για τον Βοσκοτόπη. Του λέει διάφορα και για, ναι, τα, ναι, ναι, για τα λεφτά. Ναι. Θα επιστρέψουμε να δούμε και η Ηρακλή που έμεινε στο 0 στα Τρίκαλα. Ήταν κακός, φωνάζει για ένα πέναλτι. Έμεινε πίσω ο Ηρακλής. Λεφτά έχει. Έχει. Άμα έχει λεφτά θα του δώσουν πέναλτι. Θα του δώσουν, λε. Άμα δεν έχει λεφτά την πέναλτι θα του δώσουν. Πάμε να υποδεχτούμε τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη, ο οποίο είναι Τιτάνας. Ήταν και στο συλλαλητήριο χθες. Πήγε και στη Λάρισα να δει τον Άρη. Δεξιός. Και είναι σήμερα εδώ. Δεξιός. Βρε, δεν ξέρω τι είναι. Φίλο μα είναι. Η μάπα του κάνει για αριστερού. Η μάπα του είναι κλασικού Αριανού πάντω. Ναι. Ό,τι αρμέλε. Πλημμένο, καθαρό. Τσίτα, καλοκαιμένο. Κομμένα νύχια. Όλα τσίτα. Άρα είναι δεξιό και Αριανό. Πάμε, πάμε.
Μετρόπολης, φίλες και φίλοι, 95 και 5, rap and cool μέχρι και τις 10 με Καζαμπάκα που επέστρεψε και αυτό στα πλήθρα. Πώς θα καταφέρνεις, ρε απίθανε, λείπεις γιορτές σου, έτσι. Μην νομίζω ότι δεν σε τσεκάρω, έτσι. Είναι ο μόνος που λείπεις γιορτές του, κανένας άλλος. Ποιος? Α, το βουνό απέναντι. Κοίτα, είναι μερικοί άνθρωποι. Είναι ο μόνος, είναι βουνό. Άκου. Ναι. Ο καθένας είναι όπως τον βολεύει. Ναι. Είναι μερικοί. Βολεψάκιδες είμαστε. Όχι, όχι. Ναι. Μπορεί αυτό στη γιορτή του να θέλει να τη γιορτάσει γιατί έχει φίλους, συγγενείς και να έρχονται. Ναι. Εγώ δεν θέλω συγγενείς. Σύνδεσαι κανέναν. Δεν θέλω κανέναν. Κανέναν, ναι. Δεν θέλω. Άμα πάθω κανένα έμφραμα, ούτε απ' έξω από το νοσοκομείο δεν περάσω. Τα γάρι του διημέρου, λέει Κουλιανέο, τον οδοφύλακα του Πανετολικού, στο τρίτο γκολ που έφαγε. Μεγάλο τάγαρο. Γιατί φταίει, εχθές το έκανα τρίτο γκολ. Το τρίτο γκολ, λέει. Ναι, στο τρίτο γκολ. Γιατί φταίει. Ο Κουλιανικούλη με καινή αιστεία και το βρίσκει εδώ, κάνει ένα διανόητο. Έτσι, και με καλό πάτημα, με όλα. Το τρίτο, λέει. Όχι το δεύτερο που γίνεται, που δίνει ο Δήμο. Το ανέλησα χθες. Ναι, το ανέλησε. Γιατί φταίει. Ποιο? Στο τρίτο ή στο δεύτερο. Στο αυτό, τρίτο, λέει. Γιατί φταίει. Δεν ξέρουν γιατί φταίει. Ναι. Λένε ότι φταίει, αλλά δεν ξέρουν γιατί φταίει. Γιατί φταίει. Πες μου, γιατί φταίει. Ναι, φταίει, αλλά γιατί φταίει. Ο τερματοφύλακας. Ναι, φταίει. Ο Βουό ναι, έχει κατασκηνώσει μία ώρα. Μπάλα και τα πάνω του και στο τέλος του βάζει γκολ ο Βουό. Τι γιατί φταίει, γιατί κοιμάται όρθιος. Ποιο Βουό, ρε. Το τρίτο σου λέω, ρε Κωνσταντίνε, τόση ώρα αυτό συζητάμε. Για τη Λίβερπουλ λέω. Ποια Λίβερπουλ, ρε αγόρι μου, για το τρίτο γκολ του Πανετολικού συζητάμε, ρε αγόρι μου. Το Πανετολικό. Ποια Λίβερπουλ, ρε ψυχούλα μου, δηλαδή με λες, με ξαναλέ, σου λέω Πανετολικό όφη. Άστο ρε Πανετολικό όφη. Ναι, σιγά τώρα ναι. Μην ασχοληθώ εγώ με του κριτικού τώρα. Ναι, γιατί δεν ασχοληθώ, επειδή έριξαν τρίμπαλο, σε χάλασαν. Άσο το είχα, εγώ το ξέρα. Το ξέρα και το είπα. Το ξέρα και το έπαιξε κιόλα και πληρώθηκε κιόλα. Να σου πω και κάτι άλλο. Μα αυτό σε λέω το σιγά. Το ταγάρι τη αγωνιστική είναι ο τερματοφύλακα τη Κρίσταλ Πάλα. 4-3. Τρώει να πούμε δύο γκολ το τρίτο. Ναι. Άμα του αναλύσει τώρα ένα εκατομμύριο γιατί φταίει, δεν ξέρουν να σου πούν. Ναι. Άνοιξε εγώ, εγώ λέω για τον όφη τόσο ώρα. Δεν τον είδα ρε τον όφη. Τον άκουγα στην αναμετάδοση. Είδε στο τρίμπαλο. Ήξερα εγώ τώρα μα που ξέρω αυτά. Θα πάμε μετά στη Λίβερπουλ. Γραμμέ δεν θα ανοίξουμε ακόμα. Τελευταίο ημίωρο. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τον Άρη. Ναι. Λοιπόν, τι λες, μεγάλη παράληψη. Γιατί μεγάλη παράληψη, φίλε, γιατί δεν κατάλαβα. Είναι ο πέμπτος βαθμολογίας, ο έκτος βαθμολογίας. Ο πέμπτος είναι ο έκτος. Έκτος. Έκτος μαζί με τον Παναθηναϊκό έχει 23 ο Άρης, 23 και η Ξάνθη, η Αμαρτωλή, η οποία χθες πήρε μάτς με πέναντι το πιο αβαβά πέναντι της χρονιάς. Πιο αβαβά δεν έχουμε. Ποια ομάδα είναι η Ξάνθη? Τη Ξάνθη. Τη Ξάνθη. Ναι, ποια παράρτημα είναι? Τη Ξάνθη. Τη Ξάνθη. Ναι, έτσι λες δημόσια. Εσύ τα βαφτίζει όλα, τα μπέλε, δίνει όλα τα πράγματα. Ποιο την πήρε την Ξάνθη? Κανένα. Ο Μουζενίδη. Πού είναι? Θέλει να βγάλουμε ρεπόρτερ ξανά να μα πει ποιο είναι. Βγάλε 500 ναι. Ρεπόρτερ μα. Ναι. Βγάλε το Στάθη το Αδόπουλο. Γεια σα, Στάθη. Γεια να μα πει αν είναι ιδιοκτήτη ο Μουζενίδη που λέει εδώ. Για πε το ξενοδοχείο, ποιο τα αγόρασε εκεί. Τι σχέση έχει το ξενοδοχείο με την ομάδα, ρε. Ποια ομάδα τελείωσε. Ο Μουζενίδη έχει πάρει την ομάδα. Αυτό με ξέρω, λες. Κύριε, πήρε την Ξάνθη, τελείωσε. Να ασχολείσαι. Λοιπόν. Να περάσει αέρα από εκεί. Εσύ. Καλά, όπως κέρδισα τον Ατρόμητο κάτω. Ατρόμητο, όπως, ναι. Βγάζουν τον ένα, βγάζουν τον άλλο, βγάζουν τον άλλο. Ναι. Άμα εσύ δεν είσαι ικανός να πάρει τον Ατρόμητο με 2-3 παίκτες, δεν σε κάνω. Λοιπόν, στον Ατρόμητο που θα συνεχίζει ο Ουάρντα, φίλε. Ναι, έγινε η τράμπα Γιαννούλη Ουάρντα. Τη Κρίσταλ Πάλας λένε τα ταγάρια του Σαββατοκύριακου, λέει εδώ. Έτσι. Ο φίλος μου ο Πάρης. Ο τερματοφύλακας της Κρίσταλ Πάλας, το ταγάρι. Θα μας τρελάνει, λέει το κουμπαράκι σου, λέει αρχή εβδομάδας. Ο Νάτχο που πίνει νερό στο όνομά του από τότε που ήρθε δεν ήρθε από το ρωσικό πρωτάθλημα. Και τι κάνει ο Νάτχο? Εσύ μου τον έλεγε παιχταρά ο Νάτχο, σε λίγο δεν κάνει τίποτα. Από πού τον πήρε ο Πάουκ τον Νάτχο? Ο Πάουκ ή ο Ολυμπιακός? Ο Ολυμπιακός τον πήρε την Τζέσσεκα Μόσχας. Ο Πάουκ από πού πήρε τον Νάτχο? Ο Πάουκ πάλι από την Ρούμπιν Καζάν τον είχε πάρει. Ρούμπιν Καζάν, μπορεί Ρωσία. Μάλιστα. Και τι έκανε. Κωστή, άκουσα με λίγο τώρα. Τι κάνει ο Νάτκο στα χαφ. Εσύ μου με ρωτά. Εγώ σε λέω τόσο καιρό ότι ο Νάτκο δεν κάνει τίποτα. Εσύ μου λε: ο Νάτκο παιχτάρα στα χαφ κάνει ραν. Πε μου ένα μπέκτη από Ρωσία που ήρθε στην Ελλάδα και έπαιξε μπάλα. Εγώ σου λέω ότι. Θα πάρει σέντερ μπακ από τη Ρωσία. Τη Ρωσία είναι τρία επίπεδα πάνω από το δικό μα. Τρία, όχι ένα. Πέντε να είναι. Ναι. Πε μου ένα που ήρθε από τη Ρωσία και έπαιξε μπάλα. Δέκα να είναι. Ο Νομπόα. Ποιος? Ο Νομπόα. Ο Νομπόα. Ναι. Ο Νομπόα ήρθε στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και συσυδόθηκε η γυναίκα του. Έγινε. Άντε πάλι. Ναι. Ναι. Πλακώθηκε στα ουίσκι ο Νομπόα. Ναι. Πλακώθηκε στις παρτούζες ο Νομπόα με τη γυναίκα του. Και σηκώθηκε και έφυγε ο Νομπόα. Άλλος παρακάτω. Θες, όποιο θες, πες μου. Ποιον? Λοιπόν, δεν θα επιστρέφω λίγο σε ένα θέμα που με ζάλισες πριν και σου είπα για μένα έχει μικρή σημασία. Ποιο? Στην 4 λέει έγινε ό,τι έγινε. Τι έγινε? Γιατί δηλαδή κάποιοι λέει φορούσαν σκουφάκια της Βουλγαρίας. Δεν ξέρω, εκεί η 4 ναι. Είναι πύργος της Βαβέλ. Αυτό σε λέω, ντε. Να κάνω εγώ να ασχοληθώ τι κάνω στην 4, να το κάνω και πρώτο θέμα. Γιατί? Επειδή είμαι κανένα μανού, σα πρόσεχα. Άμα γίνω στη θύρα 7, θα το πείσω. Όχι, έχει δει να λέμε για τη θύρα 7. Α κάνω ό,τι θέλουν εκεί. Στη θύρα 3 μένει θα το πει. Το αίμα του βράζει, όχι. Το αίμα του βράζει, θα πούν κάτι παραπάνω. Κοτόσουπα είναι και βράζει το αίμα. Κοτόσουπα είναι δηλαδή. Πατσάς είναι και βράζει το αίμα του. Ναι. Δηλαδή το δικό μας το αίμα δεν βράζει. Ναι.
Μαλώνουμε εμείς. Η Παρή έδωσε 40 εκατομμύρια για να πάρει τον Παρέδεζε από τη Zenit. 40 εκατομμύρια. Δηλαδή το πρωτάθλημα της Ρωσίας δεν είναι καλό τώρα. Αυτό θα μας πεις. Βρε στην Ελλάδα ποιος πήρε, ήρθε. Καλός. Ποιος? Νάτχο. Ο Νάτχο. Εσύ μου τον αποθεώνεις. Πάει δεύτερος βγήκε. Άλλος. Δεύτερος γιατί ο Πάκο είναι καλύτερος. Παίζει βασικός ο Νάτχο στον Ολυμπιακό. Αφού είναι ο Καμαρά εκεί και ο. Ένα Καμαρά. Του Κικίρδου. Πείτε μας Ρωσίες μας παραμύθια. Ρωσίες τώρα. Όχι, Ρωσία δεν την έχει. Ρωσίες είναι αγαπητέ. Την έβαλε στην κακιά πλευρά. Αν βρει κανένα μπαρ, κεράσει ποτό. Άσε με καημένε Ρωσίες, κεράσει ποτό, κεράσει ποτό. Ο Ζούλιο Σέζαρ που είχε έρθει στην ΑΕΚ, του Σπαρτάκ Μόσχας που έκανε παπάδες. Ρωσία. Που, το θέμα είναι μπορείς να πάρεις από τη Ρωσία παίχτη εύκολα. Αυτό δανικό, είναι το ερώτημα. Πάρει δανεικό. Μόνο έτσι. Δανικό, ο Μαουρίσιο από Ρωσία. Πόσος ακόμα είναι ποιο? Ο Μαουρίσιο. Χαφάρα μεγάλη. Ο Μαουρίσιο. Άμα ρωτήσεις 10 προπονητές, ναι, 10 προπονητές, ναι, που είναι τώρα. Πού δουλεύουνε? Εδώ, όπου θες. Πού? Και σε πούνε ποια είναι τα δύο καλύτερα χαφ στην Ελλάδα. Ο ένας είναι ο Μαουρίσιο. Δώστε έτσι όπως σου λέει. Δύο γροθιές ασόδιο. Ξάπλω στον κάτω ανάσκελα. Πάρει και το 166 το μαζέψει. Λοιπόν, για το Χατσερίδη να πούμε ότι έχει δεχτεί πρόταση από τη Σαχτάρ. Φτού, 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 κάντε προσευχές, ναι, τεμενάδες. Στη Ρωσία. Ναι, ναι. Να, Ουκρανία. Να πάει σε, γιατί πριν μου την Ουκρανία δεν την έβαλες. Ναι. Γι' αυτό. Όπως, πάρτε τη Ρωσία, ναι, παίκτη. Ναι. Λοιπόν, να κλείσει μεταγραφή, να πάει εκεί στη Σαχτάρ να είναι καλά ο Παλίκαρος, να ερεμήσουμε λίγο εμείς εδώ, να φέρουμε κανένα σοβαρό στόπερ. Ψηλός αυτός όταν ήρθε, λέγατε. Ναι. Τι λέγαμε. Ψηλός, ωραίος. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Θέλει προσαρμογή. Σε αυτό το θέμα το 95% του Παξίδη με το που ήρθε γκρίνιαξε. Τι σόπα. Τι λες. Λέγαμε άντε μήπως το δούμε, μήπως και κάνει κάτι. Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη όπου το μάτς έληξε 0-0. Δίκιο είναι το αποτέλεσμα. Από δύο μεγάλες ευκαιρίες και ο Άρης και Λάρισα. Τι δίκιο είναι. Δίκιο είναι. 0-0. Για χί δεν ήταν το μάτς. Τι δίκιο είναι. Τι, ποιο ήταν το μάτς. Έπρεπε να κερδίσει Λάρισα. Γιατί να κερδίσει Λάρισα. Γιατί ήταν καλύτερη. Τι να κερδίσει ο Άρης. Ο Άρης δεν είχε ευκαιρία που την έβγαλε ο Ίγνας, ο αυτό ο θερμοφύλακα που σου λέει. Σίγουρσον. Με τον νόμο το δεκάρι το μαφίζανε. Τι να κάνουμε ρε Κωνσταντίνε. Με τον νόμο, με τον νόμο. Άσε με τώρα με τον Άρη τώρα. Με τη Φλωρού τώρα, τη Φτερού, τον Μαρτίνε εκεί πέρα. Τι σου άρεσε το χθεσινό Άρη. Ο αριστερός εξτρέμ. Ο Κορχούτ. Ο Κορχούτ, ο οποίος Κορχούτ δεν είναι εξτρέμ, μπακ είναι. Μπακ είναι, ναι. Αναγκαστικά έπαιξε. Πολύ καλή μεταγραφή, καλά χτυπήματα της μπάλας, σωματικά προσόντα καταπληκτικά. Έτσι. Τεχνίτης απάνω κάτω θα βοηθήσει. Τον έβαλε στους καλούς αυτός. Αυτός είναι στους καλούς. Ο Κορχούτ ήταν εξτρέμ εχθές. Ήταν εξτρέμ. Το παιδί μπακ παίζει. Σωστά μιλάς. Και ο Βαλεριάνος ήταν καλός εχθές. Και θα πρέπει να αναθεωρήσουν και στον Άρη για κάποιους παίχτες γιατί δύσκολα θα βρουν καλύτερο σε αυτήν την περίοδο. Να πρέπει να αναθεωρήσει τώρα γιατί δεν υπάρχει ψήλη στο παντελόν. Υπάρχει ψήλη, λες. Έτσι λέω εγώ, ναι. Ο Άρης έχει αργήσει εγκληματικά, εγώ θα πω. Σώθηκα γι' αυτό κάνω. Ρε, δεν έχει σώθει εδώ. Σώθηκα. Εγκληματικά έχει αργήσει ο Άρης. Δηλαδή έχει μείνει με δύο στόπερ. Εγώ αν ήμουν Αριανός θα ούρλιαζα. Θα ούρλιαζα εδώ πέρα. Θα βγάζα φλόγες από τα αυτιά μου. Θα βγάζα. Αν έπαιζε στο σουφλί και στον ακροπότομο πριν δύο χρόνια και έβλεπες. Μου φαινόταν φυσιολογικά. Όσο μακριά είναι η ζώνη του Μπαγάσα, τι είπε. Και θα βγάζες φλόγες. Κοίτα να δεις τον Μπαγάσα. Τίποτα τα λεμά στο πέρα. Κοίτα να δεις τον Μπαγάσα. Εμένα τώρα γιατί αν έπαιζε Μαρτίνε. Εδώ πέσανε πέντε χρόνια, εξαφανιστήκαν και δεν άνοιξε μύτη τώρα. Φλόγες. Τι φλογοβόλο είσαι, θα βγάζες φλόγες. Σιγά ο Δράκος του παραμυθιού είσαι. Τι θα έβγαζες φλόγες. Τι τον έδωσα τώρα ερέθισμα το τρελό τα αγόρι. Λοιπόν, χθες παραδόξου μου άρεσε και ο Μαρτίνεθ εμένα. Ποιος? Στο δεύτερο ημίχρονο πήρε μπάλα, κουβάλισε την μπάλα, έκανε πράγματα που το είχαμε δει ότι τα ξέρει και τα έκανε. Ο Μαρτίνεθ κουβάλισε την μπάλα. Γιατί δεν ήταν. Βέβαια. Από το 50 μέχρι το 75-80 ένα 20 λεπτό ήταν, ναι, πολύ καλός και είναι ο λόγος που ο Άρης έλεγε και το παιχνίδι. Ναι. Ναι. Ο Μαρτίνεθ, ναι, είναι να πάει σε νοσοκομείο. Άντε πάλι. Να του κάνουν μετάγγιση αίματος. Άντε πάλι. Λοιπόν, ναι, άμα το δεις χλωμός. Θα ρίξει και έχει βγάλει τη χρυσή, να πούμε. Θα ρίξει και έχει βάλει τίποτα το σηκώτι του, έχει τρανζαμινάδες, ναι, χλωμός. Άμα τον βάλει στο πούλμαν με τον Οζίλ, πιο χλωμός ποιος θα είναι. Δηλαδή, ο Μαρτίνεθ ή ο Ζήλες. Ναι. Ναι. Άμα πάρω τον Τερεπέογλου μαζί με τον Τουσίδη, να πούμε τους φίλους μου και τους ταΐσω. Πάλι ο Τερεπέογλου, ναι, σήμερα, ναι, πρέπει να έχει λόξικα από το πρωί. Τον ταΐσω πέντε, ναι, ούζα τον Τερεπέογλου και τον έχω αφάγωτο. Μάλιστα. Και κάτσει στο πούλμαν μαζί με τον Μαρτίνεθ και τον Οζίλ. Θα είναι ο Τερεπέογλου το χρώμα του πιο φρέσκο. Ο Οζίλ θα είναι χλωμός και ο άλλος θα είναι για το νοσοκομείο. Ποιο Μαρτίνεθ, ρε. Ποιο Μαρτίνεθ, ρε. Ο Μαρτίνεθ είναι ήτανε για να πάει στον Νικολούδη και στον Τζιόλα τα 5x5, ναι, να παίξει τριγωνάκια στα 10 μέτρα, να κάνει τις τσακπινιές κτλ. Άντρε τον απαταιώνα τώρα. Πόδο ερευνητή για τον Άρη, για τον Κορχούτ τα είπαμε. Κορχούτ πολύ καλός. Και ο Μπάσα ήταν καλός θες. Ο Μπάσα ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Και σαν στόπερ ήταν καλός. Και ο Άρης βέβαια ατύχησε. Έβαλε τον Μπάσα στα center back μετά. Δεν γινόταν διαφορετικά. Και έβαλε τον Ιτζόγλου. Ο Ιτζόγλου 32 χρονών προς 33. Άμα ήταν Γάιδερος δύο φορές πεθαμένος θα τον είχαν ξεχάσει στο χωριό, να πούμε. Ο Γάιδαρα κοντέ και τα λοιπά.
Πήγε και ο Ιτζόγλου. Τι σκέφτηκε, ρε φίλε, άμα ήταν γάιδαρος, λέει ο Ιτζόγλου. Ο Ιτζόγλου, ναι. Ιτζόγλου στις 10 πάσες, ναι. Στις 10 μπάλες που θα πάρουν. Έχει ο Άρης. Άμα έχει αυτόν, ναι. Ας πανηγυρίζουν έξω από την Ουσία. Ξένου πήραν πόντα, άμα έχει αυτόν. Ναι. Πήρα δίκιο το 0-0. Βράσε τώρα. Θα μπορούσε να ήταν 1-1. Από δύο μεγάλες φάσεις. Βράσε με καημένε τώρα. Ο Ιτζόγλου παίρνει την μπάλα. Κοιτάει μπροστά. Κάτσε το πόδι. Κοιτάει μπροστά. Μπαμ, τη δίνει πίσω στο στόπερ. Την ξαναπαίρνει ο Ιτζόγλου. Μόλις κάνει ου ο χάφο άλλο, πιέζεται πάνω του Ιτζόγλου, ξανά πάρει την μπάλα πίσω. Χάφι είναι αυτή στο πρωτάθλημα. Ο Ιτζόγλου. Ο Κούγια. Πέρασαν κουσουλάκι δε σπίτι. Εντάξει, ρε, εσύ, το ρίμαξε στο παιδί, φτάνει. Εντάξει, και αυτό είναι. Τι εντάξει, ο Ιτζόγλου. Θα πάει να παίξει τον Ηρακλή, να σωθεί η κατηγορία. Πήρε τον πόντο χθε. Κάτσε να δούμε άμα θα πάμε και στο Ηρακλή. Άμα θα πάει στο Ηρακλή, γιατί ο Άρης δεν έχει παίχτε. Ποσοτικά είναι λίγοι παίχτες. Θέλει παίχτες. Δεν θα φωνάξουν οι Αριανοί. Ναι. Ακροπόταμο, σουβλιά, καβάλες, ιστορίες, δράμες, κομμωτινές. Τι να σε πω τώρα οι Αριανοί τώρα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ναι. Είχαμε ανακοίνωση στο προσωπικό site του Κούγια. Αμάν, μόνο και αυτό ο Κούγια. Αμάν, αμάν, να το φυλαράξω. Λοιπόν, διάβασα λέει σε διάφορα site ότι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης. Καλά λέει, φερόμενος. Η αδερφή του είναι ιδιοκτήτη. Επικοινώνησε μαζί μου και με εξέφρασε παράπονα. Του είσαι messenger, του είσαι. Έτσι μιλάνε αυτοί με messenger. Μηνυματάκι. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Ο τύπος αυτός λέει με τα ιδιαίτερα μεσάτα, σαν τα παλιά τα γερ κουστούμια και τα ψαράδικα, λίγο κάτω από τα γόνατα παντελόνια. Άκου τι γράφει τώρα, ναι. Ουδέποτε επικοινώνησε μαζί μου σε προσωπικό επίπεδο, ούτε πρόσωπο με πρόσωπο, ούτε τηλεφωνικά, ούτε στα ελληνικά, ούτε στα κινέζικα. Άκου εδώ τώρα τι λέει. Πριν από λίγη ώρα όμως μου έστειλε ένα μήνυμα με χυδαίο περιεχόμενο που δυστυχώς όση προσπάθεια και να έκανα δεν κατάλαβα ούτε γιατί το έστειλε ούτε σε τι κατάσταση. Τι είπε χυδαίο, είναι αθυρόστομος ο Καρυπίδης. Ναι. Χειρότερος από δεν μένα. Ξέρουμε ακριβώς τι είπε. Εδώ θα σε ρωτήσω. Ναι. Τι μπορεί να του γράφε. Και μισό λεπτό. Φυσιολογικός άνθρωπος και μάλιστα διοκτήτης του ιστορικού Άρη είναι αδύνατο λέει να σκεφτόταν να έστειλε τέτοιο μήνυμα σε μένα. Δεν καταλαβαίνω λέει γιατί στεναχωρήθηκα τόσο πολύ από το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα στο να ξεφεύγει τόσο αφού θα έπρεπε να νιώθει τυχερός με το αποτέλεσμα παρότι ο τραγικός αγωνιστικός χώρος επιχείρηση Πιλαδάκι, θα χώνει όλου τώρα. Καλά κάνει. Για την οποία πληρώνουμε 350.000 το χρόνο, δεν μας επιτρέπει να δείξουμε ούτε το 50% της αξίας μας. Αναγκάστηκα λοιπόν και εγώ να κατέβω στο επίπεδό του, να απαντήσω στο ίδιο ύφος, αφού όσες προσπάθειες και αν έκανα δεν τολμούσα να σηκώσω το τηλέφωνο. Δεν το σηκωνικότα. Αν ο κόσμος του Άρη έβλεπε και διάβαζε το μήνυμα του. Το χαρακτηρίζει τέλος πάντων, θα καταλάβαινε σε τι χέρια βρίσκεται αυτός ο ιστορικός σύλλογος. Δυστυχώς τα 31 εκατομμύρια εικονικά τιμολόγια στον ανακριτή Βερίας πρέπει να έχουν δημιουργήσει αυτό το τύπο μεγάλα προβλήματα. Το ξεφωνίζει, το λούζει. Τι 30... Για όλα. Αυτό είναι το ωραίο. Τι 30... Α, θες που διαβάσω. 30... Δυστυχώς τα 31 εικονικά εκατομμύρια σε τιμολόγια που βρίσκονται στον ανακριτή Βερίας πρέπει να έχουν δημιουργήσει αυτό το τύπο μεγάλα προβλήματα. Αλλιώς δεν βρίσκω άλλη λογική εξήγηση. Δυστυχώς το πάθος μου για το ποδόσφαιρο με αναγκάζει λέει, να συναστρέφω με τέτοιους ανθρώπους. Λοιπόν, απαντώ. Ο Κούγιας ο οποίος τους λούζει όλους, έτσι. Δημοσιοποίησε ναι. Το μήνυμα. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι μπορεί να του έγραψε ο Καρυπίδης. Δεν μπορεί να τι μπορεί να του έγραψε στον Κούγια. Ο Καρυπίδης τα έβαλε με τον Κούγια, τα έβαλε με τη Λάρισα, τα έβαλε με τον Γραμμένο μπορεί... για την εικόνα που έχει το γήπεδο και έχει δίκιο σε αυτό το λοιπόν, κομμάτι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτό τα βοσκοτόπι. Μισό λεπτό. Μπακπι γήπεδο είναι αυτό. Ένα. Καλά τον έκανε. Φιλοξενία είναι αυτή η δύο. Καλά τον έκανε. Δύο ημίχρονο χι τελικό το είπαμε και το βγάλαμε και εκεί. Πάντε πάλι. Τι, πού να ξέρω εγώ τι τον είπε. Πού να ξέρω εγώ τι τον είπε εκεί πέρα. Ναι, εγώ το είχα το μάτσο. Ρε πουλάκι μου, εγώ το είχα το μάτσο αυτό διπλό ημίχρονο χι τελικό. Ναι. Και κάπου α πούμε το πιάνω το χι τελικό. Αλλά το διπλό ημίχρονο δεν το πιάνω. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα τώρα τι έχουν αυτοί οι δύο. Άμα είναι μάγκα ο Κούγια να δημοσιοποιήσει το φίλο μα του Καρυπίδη. Αυτό. Τι μπορεί να έγραφε δηλαδή ο Καρυπίδη και αν τον υποθέσει κάνουμε. Τι να υποθέσεις, υποθέσεις, ναι. Κάνουμε. Τι έγραφε το μήνυμα. Ερεσί Κούγια, τι είναι αυτό το χωράφι που παίζουμε μπάλα. Είναι κακό μήνυμα, μια χαρά θα είναι. Ναι. Τώρα, άμα μπει λίγο να με έλεγε άλλα πράγματα, τον έβγαλε στον τάκο ο Κούγια. Έτσι για θέματα που πονάνε. Και αυτό ο Κούγια τώρα ναι. Δημοσιοποιεί κάτι καλά, και μετά. Ο Κούγια σα μα πει ακόμα τι έγινε με τον Μπάου και τον Μπα Γιάννενα. Έτσι που είχε βγει, θα βγω εγώ στο τέλο. Πέρασε ένα χρόνο, δεν πέρασε. Άσε με τώρα. Για ποιο μάτς. Δεν είχε βγει και είχε πει ότι ο Πας Γιάννα δεν ανήκει στον Χρυσό Βασίλη. Και θα βγω να ανακοινώσω ποιον ανήκει. Πέρασε ένας χρόνος. Ακόμα μας λέει που ανήκει. Άσε καλύτερα μην πει. Άσε καλά. Όχι, να βγει και να πει. Άσε να πάει στο διάβολο. Να βγει να πει. Δεν χρειάζεται. Α, δεν χρειάζεται. Άσε εκεί. Ένα είχαμε αυτό εξωαγωνιστικό. Άσε γιατί άμα πει. Ναι. Δεν μας συμφέρει. Δεν μας συμφέρει. Όχι. Άλλοι παίρνουν δανεικούς δύο μέρες πριν ξεκινήσει το Μάσκο Σαντίνε μου. Ούτε αυτό συμφέρει. Α, ούτε αυτό συμφέρει. Λοιπόν. Το άλλο θέμα το οποίο δεν το σχολιάσαμε και είναι εξωαγωνιστικό έχει να κάνει με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ποιον Νίκο. Έμαθε τι έκανε. Τι έκανε. Τι έκανε. Μάλωσε στα ποδητήρια. Δεν μάλωσε. Τι έκανε. Στο ημίχρονο του ναι. Παιχνιδιού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και μάλιστα τα έγραψε ο παρατηρητής. Τι έκανε μόνο. Χτύπησε τον Κουτσοσπύρο. Του Ρουσιμπουκέτο, στο ημίχρονο. Ποιο είναι ο Κουτσοσπύρος.
Ο Κουτσοσπύρος είναι παράγοντας του Πανετολικού. Είναι κάτι εκεί ο άνθρωπος. Καλά τον έκανε. Γενικός αρχηγός. Καλά του εξηγήθηκε. Τι καλά του εξηγήθηκε, ρε Κωνσταντίνε. Ας πήγαινε και ο Κουτσοσπύρος να του δώσει μια πουλιά. Τι καλά, πού είμαστε, ρε Κωνσταντίνε. Όποιον δεν μου κουστάει πάνω και τον βαράμε. Και τι έκανε. Ναρκωτικά πούλησε. Όπλα πούλησε. Τι έκανε. Σωματιμπορία έκανε. Έδωσε μια πουλιά. Στην ανάπαυλα υπήρχε ένταση μισούνα και ο τελευταίος φακός έδειξε το γενικό αρχηγό του Πανετολικού με αίματα στη μύτη. Αυτός που το χτύπησε γιατί είχαν λέει θερμό επεισόδιο. Ωραία και. Ήταν ο Παπαδόπουλος. Πολύ ωραία. Αντρίκια πράγματα. Μαλώσανε. Πήγε ο Παπαδόπουλος, του κάτσε ένα μπουνίδι και τον ξάπλωσε κάτω. Αντί να πάει στο Facebook με τον Κούγια και τον Καρυπίδη, προτιμότερο τον μπουνίδι του Παπαδόπουλου. Δηλαδή, εγώ αμαλώσω με κάποιον, αμαλώνω στο Facebook, κάνετε να με δώσει μια μπουνιά. Ναι, και τι έγινε. Τι έκανε ο Παπαδόπουλος. Κινδυνεύει με ένα ως 6 μήνες εκτός υπέδου. Σιγά τα λάχανα. Θα κάτσει πίσω από την κερκίδα στα 3 μέτρα και θα δίνει εντολές. Αυτά. Άσε με καημένη. Έδωσε μπουνιά τώρα ο Παπαδόπουλος. Το κουτσόπιν. Σιγά τα αίματα. Α, δώσει 40.000 οι κριτικοί εκεί πέρα που έχουν εκεί πλούτο να πούμε. Πουλήσαμε και αυτό το έδωσε μπουνιά ο Παπαδόπουλος. Και τι έγινε, ναρκωτικά πούλησε ή όχι. Και τι έγινε. Είμαστε πάνω να δούμε μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Εάν αρχίζουν και βαράνε οι παράγοντες, τότε γιατί ξεφωνίζουν για τα παιδιά πλακών και κερκίδες. Ποιος ξεφωνεί. Γιατί ποιος ξεφωνεί. Τα επεισόδια δεν τιμωρούνται για τον κόσμο. Αν δείχνουν το παράδειγμα, δηλαδή οι παράγοντες και οι προπονητές, τελειώσαμε. Σοπαρε. Θα το κλείσουμε. Σιγάρε η ηθική που γίνεται στην Τούμπα πολιτισμένη τώρα. Εγώ δεν μίλησα για μια Τούμπα. Ακούσατε για μια μπουνιά και το παίζει ηθικοπλάστες τώρα. Εσύ το λες αυτό. Έδωσε μπουνιά τον Κουτσοσπύρο. Και τι έγινε. Χέσκι φορά το άλλο. Θα πάει ο Κουτσοσπύρο, θα πάρει το μαντίλι, θα κάνει λίγο τιμή. Ναι. Και θα τελειώσει το επεισόδιο. Όλα καλά, βέβαια. Και αύριο μεθαύριο να πιούν και καφέ. Σιγά μου. Α, σιγά είναι τώρα. Λοιπόν. Έδωσε μπουνιά τώρα. Σιγά και κάτι έγινε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος. Αέρα πατέρα. Ναι, είναι γερό παιδί ο Παπαδόπουλος. Νευρίασε, έκατσε ένα μπουνίδι το Κουτσοσπύρο. Σιγά μου, ρε. Σιγά μου, ρε. Δεν είναι έτσι, Κωνσταντίνε. Σόπα μου. Δεν είναι έτσι, ρε. Άσε με καημένα. Είναι δημόσια πρόσωπα. Ναι. Και όποιος είναι δημόσιο πρόσωπο. Εκπροσωπούν ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Σιγά. Είναι προπονητές. Ναι. Εάν αρχίζουν και βαράνε μπουκέτο ένα στον άλλο, το ξαναλέω. Ο Γκαρσία που τον κάνατε. Κατάπτυστος. Κατάπτυστος. Φρεοδό τον κάνατε. Φρεάσετε τον κάνατε. Άσε τώρα ηθικοπλάστε. Τιμωρήθηκε ο Γκαρσία. Τι έκανε. Τιμωρήθηκε το πρώτο. Τον κάνατε Θεό για αν φωνάξει τον Γκαρσία και τον ρωτήσει ποια θα είναι η χειρότερη σημεία, αυτό θα σου πει εγώ. Λοιπόν, έκατσε γροθιά ο Γκαρσία. Ναι, ο Γκαρσία έκατσε γροθιά σε συμπαίχτη του. Μέσα στην ώρα του αγώνα που είναι η βρασμή. Σε αντίπαλο. Ναι. Έχει ο άλλος βρασμούς, δεν είχε δηλαδή. Ναι, αυτό σου λέω. Α, είχε και ο Παπαδόπουλος λες. Ο Παπαδόπουλος 20 χρονών, πάκο, ναι. 25 χρονών ανήπαντρος, ναι. Δεν είχε αφήσει τραγουδίστρια για τραγουδίστρια. Καλά έκανε, δεν ξέρω. Ναι. Αυτός βρασμούς δεν είχε δεν δηλαδή. Είχε βρασμούς, είχε βρασμούς ο Γκαρσία. Ναι. Κάντε του και μια οδό εκεί. Οδό Κορνάρου. Κάνουμε και τον Παπαδόπουλο. Κάντε όποιος βαράει τον κάνουμε οδό. Έτσι δεν κάνετε δε εσείς. Ναι. Το παίζει τη ηθική παοξίδες. Έδωσε γροθιά. Ενώ εσείς τον κάνατε ήρωα των άλλων, σε πείραξε ο Παπαδόπουλος. Εγώ δεν σου είπα τι με πείραξε. Εγώ σου λέω τι έγινε. Και εσύ μου λες καλά έκανε, δεν πειράζει. Μπαίνατε στις ταβέρνες και κλέβατε τους εστιατόρους. Ο λαός του πάγου τώρα σε πείραξε μπουνιά τώρα το αλουνού τώρα. Α, τελείωνε. Λοιπόν, Ζενίτ Καζάν έπαιζε, ναι, σωστά για Μαωρίζο, μας έχουν στείλει εδώ 100 Ρώσους. Ναι, μεγάλο. Νομπόα, Νάτχο, Γιμνιστό. Χαφάρες. Χαφάρες. Ο Νομπόα. Ναι. Στη Ζενίτ έπαιζε. Ο Νομπόα. Τσάντης Λίκ έπαιξε, ρωστό. Έχουμε δει τη γυναίκα του Τσίτσιδη σε 200 φωτογραφίες. Σε χαλάει. Τι άμε χαλάει. Σε χαλάει, εσύ που διάβαζες τα ρατατά, σε χαλάει. Εγώ. Κάτω από το θρανείο. Φάει τον Νομπόα. Φάει τον Νομπόα. Τα Γάρι λέει είναι ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Πώς το λένε, Αντιπρόεδρο Κυρσάβας. Έλα, ρε, άστο γέρο. Και με τον Κυρσάβα προφανώς. Όχι, τα πέντε χρόνια. Κυρσάβα θα λέω ότι θέλει, παιδιά. Πώς το θα ζήσει, άστο νησί. Αφήστε τον ήσυχο τον άνθρωπο, εντάξει, οκ, okay, αφού τον αφήνει ο Ολυμπιακός είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, κλείσαμε και με τον Άρη. Κλείσαμε και με τον Άρη. Κλείσαμε για τον Άρη. Πάμε λίγο στον Ηρακλή. Ο οποίος δεν ήταν πολύ καλός. Φωνάζει πάντως για ένα πέναλτι Μάρς. Ποιος? Ο Ηρακλής. Για να δεν το είδαμε, την καλαμαριά μας έδειξε. Η καλαμαριά έδειχνε τη λόγια. Ωραίο μάτς μας έδειξε. Εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, ο Ηρακλής, ο οποίος έχασε βαθμούς, φωνάζει για ένα πέναλτι. Τι έκανε? Έχασε βαθμούς. Πόντο σωτηρίας πήρε. Τι πόντο σωτηρίας? Πώς βαθμούς? Πέναλτι μάτς δεν έδωσε ο Τσεντίλας. Λοιπόν, το είδες? Δεν το είδα, όχι. Ε, τότε πώς λέσαμε? Ο ρεπόρτερ το γράφει ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Ήταν εκεί. Ο Σωτηρόπουλος είναι ο παδός του Ηρακλή. Εντάξει, ρε φίλε, όχι, είπε θα κάνει τη δουλειά του πάνω απ' όλα. Βρεάσε τη δουλειά του, είναι ο παδός του Ηρακλή ο Σωτηρόπουλος. Ναι. Τι θες να γράψεις? Ο Μετρόπολης και το Μέτρος που ήταν το μόνο μέσο που ήταν εκεί στα Τρίκαλα, άρα έχουμε άποψη. Τα είδαμε με τα ματάκια. Ποιο μέσο θες να πάει στα Τρίκαλα? Δεν πήγε κανέναν άλλο. Αυτό το λέω για τους φίλους εδώ. Ακροατές που λένε μόνο μπαουκ, μπαουκ, μπαουκ. Ήταν το μόνο μέσο που είχε απεσταλμένο στα Τρίκαλα. Βρε, ήταν το μόνο μέσο που είχε τον Μπούζο εκεί πέρα. Επίσης. Πήγαν εκεί δεξί κάτω και έγινε χαμός. Παντού είμαστε, Κωνσταντίνε. Βέβαια. Είμαστε παντού, είμαστε Μετρόπολης. Λοιπόν. Πήγε κανένας αριστερός στο συλλαλητήρα, μας τρελάνεις. Θα ακούσουμε σε λίγο, γιατί θα βγουν να μιλήσουμε σίγουρος. Αν πήγε κανένας που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι. Δεν θα το διορίσα και το γύρισα στο Πατριωτιλίκι. Τι μα σα παραμύθι, στο λέω εγώ. Λοιπόν.
Κισαμικός Καραϊσκάκης 1-0, Παναχαϊκή Πλατανιάς 1-0, Εργοτέλης Σπάτα 3-1, Απόλλων Λάρισας Βόλος 1-1, έκανε γκέλα ο Μπέος. Έμεινε στους 32. Γιατί, πόντο πήρε εκτός έδρας, γιατί έκανε μπάλα. Εντάξει, με τον Απόλλων Λάρισα μου πεις. Γυμνιακός Ηρώδος 0-1, Καλαμαριά Απόλλων Πόντου μάλλον Δόξα 0-0, Τρίκαλα Ηρακλής 0-0 και Σπάτη Κέρκυρα 1-2. Ο Σπανός πάει γερά εκεί. Ναι, η μόνη ομάδα που φαίνεται ότι κυνηγάει τον Βόλο είναι η Κέρκυρα, καμία άλλη. 32 Βόλος, 26 Κέρκυρα. Πώς έχει ο Ηρακλής? Ο Ηρακλής έχει 17. Είναι 9 βαθμούς πίσω από τον δεύτερο. Από τον έκτο από το τέλος πόσο είναι? Από τον έκτο από το τέλος. Ποιον έκτο από το τέλος? Κοντά. Έλα. Ο έκτος. Ένα βαθμό. Έλα εδώ. Ένα βαθμό. Σήμερα. Ναι. Εγινιακός τελευταίος αίτητος. Τρίκαλος. Ηρόδοτος. Ηρόδοτος. 15 ο Ηρόδοτος. Ναι. Ο Ηρακλής έχει 16. 17. 17, ναι. Δύο πόντους από τη ζώνη. Δύο πόντους. Μην λες ότι είναι 9 πόντους από τη δεύτερη θέση, γιατί θα θεωρηθείς ότι. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς στη μέση βαθμολογίας. Όπως θες, θες να δεις μισό για μάτι που τύρει. Όχι. Ναι. Πιο κοντά ποιο είναι, υποβιβασμό ή είναι άνοδο. Πιο κοντά είναι στους από κάτω. Τελειώσαμε. Όσον υποβασμό όμως, γιατί υποβασμό είναι 6, 9, 9, 11, 11, ξούμπιτο και 6. 6 πέφτουν. Ωραία. Και ένα ανεβαίνει, ναι, και ο άλλο πάει μπαρά. Πού είναι πιο κοντά ο Ηρακλής? Στον υποβασμό. Πήρε πόντο σωτηρία. Πόντο σωτηρία. Ναι, ναι. Ο Απόλλων Πόντου πάντω έχει 18, παραμένει ψηλά, έτσι και αυτό σχετικά είναι στην πρώτη εξάδα εφτάδα. Πόντο σωτηρία και πόντο σωτηρία. Η Δόξα πώ έχει? Η Δόξα Δράμα έχει 16. 10 πόντο σωτηρία. Ναι. Η Δόξα. Άρα από Κισαμικό και κάτω του διώχνουμε όλου. Αυτό ο Μπύρο ο Άμπαλο. Ναι. Ξέρει, έχει τόσα λεφτά από μπάλα. Χαμπάρι δεν έχει. Του Γκαρσία πρώτα του σπάσε το δόντι, λέει ο άλλο, και ανταπέδωσε. Τι έκανε? Εκεί ο άλλο του βρίσκε τη μάνα. Του σπάσε το δόντι και ανταπέδωσε. Δεν ξέρει τι του είπε τον Παπαδόπουλο άλλο. Μα του βρίσκε τη μάνα του. Λες. Μπορεί να λάβει τον παπά του, τον άμα. Και αυτό κατευθείαν βαράει. Ω, να το χαρίσω. Ναι, α του βρίσκει αυτό. Άμα θέλουμε να το χαρίσει. Πάρτινα κάτω να με θυμάσει. Ναι, α του βρίσκει και αυτό άμα τον έβρισε. Του Γκαρσία του χτύπησε το δόντι. Του να σε απαντήσω και εγώ με ανάλογο. Ο Παπαδόπουλο τερατάκι είναι. Βρε, το ξέρω τι είναι ο Παπαδόπουλο. Άντε τώρα το φλόρο τώρα, καλά τον έκανε. Καλά τον έκανε. Όποιο δεν εσύ καλά του έκανε. Βρε καλά, εγώ το αντριλίκι εκεί το μέλλον. Όχι στο Facebook, θα σε κάνω, θα σε ρωτήσω. Μαζί σου. Πήγε του, τη έριξε τελείω. Και βγαίνει ο Δέλλα. Έγινε top model εκεί με την άλλη τη γυναίκα, πώς τη λένε, την Μητσοκώστα, Μαστροκώστα, δύο μέτρα άντρας και λέει, να λέει ντρέπομαι, άσερε και εσύ δύο μέτρα ντρέπεσαι, έπεσε ένα μπουνίδι και ντρέπεσαι. Αξέχασε τον γκολ, ο Ερίκη έκανε δηλώσει συνέντευξη στο Βόλο, λέει δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτή την γκολάρα, στον τελικό κυπέλλο. Δύο μέτρα offside, πότε ξέχασε. Δεν ήταν δύο μέτρα, κάποια εκατοστά ήταν, πήγαινε ο ένας, ερχόταν ο άλλος, ναι, έτσι μας είπανε, ναι, σε παραπλήσια φάση του Ολυμπιακού. Ναι. Ο Λόιδια φάση μετά από 6 μήνες, λέει ήταν πάνω στην κίνηση, ανάποδη κίνηση. Ήδιο γκολ έβαλε η ΑΕΚ, ναι. Ακατρόμητο στον τελικό κυφάλι. Θα πάμε στην ΑΕΚ σε λίγο, η οποία με το 3-5-2 ρολάρει. Εμείς θα λέμε όλα εδώ τους πέρα. Του κάνουμε μαθήματα στο ΑΕΚ, του προπονητέ. Ρολάρει με το 3-5-2 η ΑΕΚ. Να μας δώσει το φροντιστήριο τέλη του μήνα τα λεφτά μας. Εξτραδάκι. Λοιπόν, ναι, προς το παρόν θα ακούσουμε. Σώσαμε την καριέρα του Ζουνίδη. Ο Ζουνίδης. Ρολάρει η ΑΕΚ με το 3-5-2. Ρολάρει. Ναι. Τρεις μήνες 4-4-2 του λέγαμε ρε κεφάλα. Άλλαξε το, ναι. Ρε κασκαβάλα. Δεν πάει έτσι το έργο. Κεφάλα. Δεν πάει. Κεφάλα. Πριν πάμε στο break, έχουμε Γιώργο Σπανούδη. Γιώργο, μέχρι και το φινάλε της εκπομπής. Σπανούδης. Όχι Σπανούλης. Γιώργος Σπανούδης, ο φίλος μας. Γιώργο, μέχρι και τις 10 έχεις την δυνατότητα να επικοινωνείς μαζί μας. Είσαι ο πρώτος τυχερός της ημέρας για να μπεις αυτή τη χρυσή κλήρωση για τους μισθούς ενός έτους. Γιώργο Σπανούδης, ελπίζω να ξεκινήσουμε με σένα στις γραμμές μετά τη Μαρέκα Θαμπασάκου, μετά το απαραίτητο διαφημιστικό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 38 μετά τις 9. Μετρόπολης ακούτε. Rap and Cool Show μαζί με Κάζα μέχρι και τις 10. Ψάχνουμε τον Γιώργο Σπανούδη στα 390, είναι ο πρώτος τυχερός της ημέρας για να μπει στη μεγάλη κλήρωση για τους 12 μισθούς, για τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό του Μέτροσπορ και του Μετρόπολης. Να σας ενημερώσουμε πριν ανοίξουμε γραμμές. Κωνσταντίνα, ανοίγουμε γραμμούλες τώρα, έτσι. Καιρός ήταν. Καιρός ήταν, ναι, εντάξει, Δευτέρα είναι, έχουμε πολλά να πούμε, να τα βάλουμε σε τάξη. 90-90-90 το κέντρο δικό σας. Μέχρι να σας καλωσορίσουμε, να σας πούμε ότι ο ελληνικός κινηματογράφος τα τελευταία χρόνια έχει δείξει πως είναι εδώ και προσφέρει δυνατές συγκινήσεις. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη μισή, μισή τιμή στην ταινία Πολιορκία. Είναι το νέο φιλμ του Βασίλη Τσικάρα. Ξαναζωντανεύει την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Μια μεγάλη παραγωγή που παντρεύει τη μυθοπλασία με το ιστορικό γεγονός της μάχης της Μονής Δοβρά στη Βέρεια το 1822. Βρείτε λοιπόν το στήριο σε μισή τιμή μόνο στο goldmall.gr. Πάμε γραμμές 90-90-90. Έχουμε εξελίξεις στον ΠΑΟΚ με τα μεταγραφικά. Ποια μεταγραφικά, μόλις. Για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια επισαβίδη, ο ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά κινείται ορθολογικά.
όπως ξεφωνίζουμε και κάτι δεν μας αρέσει και το λέμε, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στην ακριβώς ανάποδη περίπτωση. Έλα, βρε, το κάνεις αβάντα στις ομάδες. Δεν κάνουμε αβάντα. Όπως ξεφωνίζαμε, όπως. Α, μόνο το στραβό, δεν πουλάει μόνο το στραβό. Όχι, τώρα τα γλύφεις τώρα. Πάμε, δεν γλύφουμε, τα δεδομένα αναφέρουμε. Το ότι αναφέρεις η είδηση δεν σημαίνει ότι γλύφεις. Καλημέρα. Εντάξει. Έπεσε, καλημέρα. Ναι. Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα, την εκλεκτή κυρία. Έτσι. Εκλεκτός δεν είσαι όμως, όλο τον Άρη τον βιώνεις. Πες τα κυρία Δώρα, πες τα κορίτσι μου, τον Άρη τον έχει κάνει 3-2 εδώ πέρα. Ε, τι τον Άρη, πήρε πόντο στη Λάρισα, καλό. Ε, ναι, αλλά είπες έπρεπε να νικήσει η Λάρισα. Να σας τσιγκλήσει. Κάποιος έπρεπε να νικήσει, ήταν η Λάρισα. Κανένας δεν έπρεπε να νικήσει. Έτσι κυρία Δώρα. Δύο μεγάλες φάσεις η Λάρισα, δύο μεγάλες φάσεις ο Άρης. Τα τελευταία 10 λεπτά ο Άρης ήταν σαν τον πυγμάχο. Έτοιμος στα σκηνιά, μπαμπού. Άντε να πελιάσει η ώρα, να ακουστεί το καμπανάκι. Να πάμε στα σημεία ισοπαλία. Έχει θέμα με τη φυσική του κατάσταση μετά το 80, όντως κλάταρε. Ποια 80, μετά το 75, μετά το 80 ήταν τραγικός. Μικρή ομάδα ήταν. Κλάταρε, ότι κλάταρε, κλάταρε. Μετά το 75-80 έδωσα ενία συλλάξη. Το γήπεδο τι ήταν όμως, Κωστή. Πώς είπατε? Το γήπεδο τι ήταν, μέσα στο τσαμούρ να το πω. Ναι, για τους άλλους δεν ήταν το γήπεδο βαρύ, τι ήταν, ελαφρύ. Βοσκοτόπι ήταν κυρία Δώρα, εντάξει. Δηλαδή, αν πάμε να φάμε εμείς σε μια ταβέρνα. Όχι, και φάμε βαριά, μόνο εγώ θα φάω βαριά, δηλαδή ο άλλος δεν θα φάει. Αλλά απαγορεύεται να παίζει σε τέτοια γήπεδα. Ναι, ναι, η Μπαρτσελόνα τώρα, το Άρης, με την ομαδά απαγορεύεται να παίζει σε τέτοια γήπεδα. Όλοι απαγορεύεται να παίζει, δεν είπα μόνο για τον Άρη. Θα πρέπει ο κύριος Γραμμένος να δει τι θα κάνει με αυτά τα γήπεδα. Ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα έχουμε βαρ φέτος. Λες και κάτι μας είπε τώρα. Ο Γραμμένος τον είδα χθες. Ναι. Πιο κρύος πεθαίνεις. Ε, εντάξει, δεν αλλάζει, αυτός είναι. Τι κρύος... θα τον αλλάξει τώρα. Τι κρύος άντρας είναι αυτός. Τώρα θα τον αλλάξει. Πω. Βαρ να έχουμε τουλάχιστον τη νέα σεζόν. Γιατί το βλέπω να το πάμε για το 20 μετά. Θα πούμε κάτι έγινε πάλι. Το βαρ του χρόνου όπως και δίποτε. Ναι. Θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Για να ακούσουμε τι λέει η κυρία. Κυρία Δώρα, κέρδισε και στο μπάσκετ. Το Άρης, εντάξει, μια χαρά. Κυρία, ναι, ναι, ευχαριστημένη για το μπάσκετ πολύ γιατί κινδύνευα. Εντάξει, δεν είναι. Είσαι σωθήκατε δύναμη στο μπάσκετ. Σωθήκαμε, ευτυχώς. Ναι. Δύναμη. Ο Κωστής τώρα ξέρει τι περιμένει. Φιλιά. Φιλιά και εγώ σα δίνω. Κωνσταντίνε, θα γουσάρε να πάρει κανένα κύπελο που άκουσε μπάσκετ. Σωμοτήρι! Και αυτοκράτορας και ο παντοκράτορας. Για να πάρει κανένα κύπελο πάω στο μπάσκετ να περάσει την Κίμη. Για να πάρετε κύπελο, ναι, πρέπει να κάνετε παγαποντιά. Ναι. Να στήσει η Κίμη το μάσο στο πρωτάθλημα, κινδυνεύει. Κινδυνεύει, κύριε. Να τη δώσει γιατί μάτς. Δεν μπορεί να την κερδίσει όλα σαν καθαρά, ρε Κωνσταντίνε. Σιγάρε Χάρλεμ. Μια χαρά, Χάρλεμ. Του είδε του Σιγάρε Χάρλεμ. Μια χαρά ομάδα έχει ο Πάουξο. Μπάσκετ πήρε και ξένο να πούμε, Τζέφερσον. Ναι. Έτσι, ένα παλικάρι 2-8. 2-8. Ναι. Αυτό που θα θέλει κρέα να φάει, ποιο θα τον ταΐσει. Έμαθα ότι δεν μπαίνει πολλά. Δεν παίρνει πολλά. Ο Βλαχόπουλος μου το έδωσε το ρεπορτάζ για να μην λέμε. Φθινοδουλειά. Αλλά είναι καλός παίχτης. Το βλέπω σε κανένα μπαρ πόρτα. Δεν ξέρω, όχι, μια χαρά. Είναι αθλητής. Είναι αθλητής. Πάμε στον κόσμο. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Όπα, 2-2. Τι έγινε, ρε φίλε. Καλημέρα, κυρία μου. Καλημέρα, είμαι η αγρότησα. Καλώς το κορίτσι την αγρότησα. Καλώς είναι. Δώστε μου 2 λεπτά και μετά ο κύριος Ραυτόπουλος ας με κάνει κριτική. Πάμε. Πρώτον, το 1967 όταν έγινε ο στρατιωτικός νόμος, ήμουν μαθήτρια δευτέρας γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη. Ένα κοριτσάκι άβγαλτο από ένα κριτικό χωριό του νομού Κιλκής. Έκανα 5 ώρες από την Αγία Σοφίας να πάω στο σπίτι μου. Ήταν το γυμνάσιο μου εκεί, κλαίγοντας, γιατί τότε έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεύτερον, από τότε μου έγινε... Κάτι, από τότε μου έμεινε η φοβία για τέτοιο καθεστώς. Mm. Που μέχρι τώρα την κουβαλάω, είμαι 65 χρονών. Αλλά αυτά που έγιναν χθες στο συλλαλητήριο, η Χούντα ήταν Παναγίτσα τότε μπροστά σε αυτούς. Δεύτερον, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο τις εκατό είχε πριν τις εκλογές. Η απάντησή μου, εάν στο συλλαλητήριο ήταν δεξί, εάν ήταν τότε, η κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τρίτον, κύριε Ραυτόπουλε, σε περίμενα εχθές στο τελωνείο των Ευζώνων να σε κεράσω ένα τσίπουρο τοπικό προϊόν δικό μας, μπας και ζεσταθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τότε, τώρα ακούω την κριτική σας. Σας πω εγώ την κριτική. Καλημέρα κυρία μου, να είσαι καλά πάντως. Να είσαι καλά, χαμηλώσε και το ράδι. Καλέστε τον κόκκινο. Ναι, να πιει το τσίπουρο εκεί. Το τσίπουρο, αλλά να οδηγήσει άλλος μετά. Ναι, με σοφέρ να πάμε. Να πάει με σοφέρ. Ναι. Δεύτερον,
Τι είπε το. Για το α, επί Χούντας. Είπε το, τα βιώματά τη, έτσι. Ναι. Το τι έχει ζήσει, η κυρία, είπε, έτσι. Το και αυτά δεν γίνεται να τα διαγράψουμε, να τα ξεχάσουμε, έτσι. Θέλω να βγει ένα αριστερό που πήγε στο συλλαλητήριο. Ωραία, ωραία. Και πράγμα. Είναι υπέρ του συλλαλητηρίου. Ωραία. Και το χαλάει η συμφωνία των Πρεσπών. Ωραία. Ένα αριστερό θέλω. Πάμε γραμμές, απλά να πούμε ότι ο Καμαρά χάνει το μάτς και με την Ξάνθη. Έχει θέματα στα χαφ. Ο Καμαρά δεν θα παίξει και στη ρεβάνς. Καλημέρα. Κοίταξε, σε ενδιαφέρει αυτό γιατί εσύ πας για ντάμπλ. Ναι, θα κερδίσω την Παναχαϊκή, με ενδιαφέρει. Κλήρωση θα γίνει 25 του Γενάρη, έτσι. Πάλι στον κόσμο. Μάτς και καπάκι τα κληρώσει. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Θα ήθελα λίγο να μιλήσω με τον Κωστάκη, τον κύριο Αυτόπουλο, γιατί έχω και γκουνό που του λένε Κωστάκη. Έλα Κωστάκη, Κωστάκη. Έλα Κωνσταντίνα μου. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Καλημέρα. Πρέπει να ενημερώσω τους Αριανούς ότι το γήπεδο όταν είναι έτσι σε αυτό το χάλι, πιο πολύ κακιά ομάδα. Λέω ας πούμε πέμπεις χθες Λάρισα Άρης. Ναι. Ποια είναι η κακιά ομάδα. Ο Άρης, ποια είναι η κακιά ομάδα. Όχι, να πω και αυτές, όταν είναι έτσι ο γήπεδο, πιο πολύ ευνοείται τις φιλοξενούμενες. Το αδύνατο, το αδύνατο. Ναι. Πάει αδύνατο. Λοιπόν, μετά ήθελα να σου πω ότι πήγε να βάλει το θέμα δεν πολλά. Θέλω να κάνω και μια πολιτική λίγο. Ποιος είναι, μωρέ, πάει ο Κωνσταντινίδης, Fiat 128. Η Λάρισα είναι ένατη, η Λάρισα είναι έκτος. Βρε τι μοιάζει εμένα. Άμα κυλίζαμε θα σας πω. Πάει ο Κωνσταντινίδης, Fiat 128. Μην μιλάτε για κυβέρνηση. Μισό λεπτό, εντάξει, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει να πούμε γονείς, παιδιά δεν έχει. Αν είναι δυνατόν. Και ένα άλλο που θέλω να σας πω, κύριε δημοσιογράφη και τους δυο. Ναι, ναι. Εγώ πηγαίνω στο γήπεδο με τα εγγόνια μου, έτσι. Μάλιστα. Καπνίζω. Αλλά όταν είναι εκείνη, όταν πάω μέσα, δεν έχω τα εγγόνια, δεν καπνίζω. Δεν πρέπει κάθε γήπεδο που έχει τέσσερις κερκίδες να υπάρχει μια γωνία, να πούμε, για τους μη καπνιστές. Να φτιάξουν, ας πούμε, ένα σημείο, να πούμε, τρεις σειρές που λέει ο λόγος να μην καπνίζουν. Να έχουν για μη καπνιστές. Όπως είναι στην Αγγλία. Πολλά θες. Τι πολλά θέλω. Βαλκάνια. Δεν θα φτιάξω από μια κερκίδα. Χωριάτα ρε. Ήκουσα για 50-60 άτομα. Ήκουσα και που κάθε κερκίδα σε ένα σημείο στη μέση να μπαίνουν μη καπνιστές. Γιατί κάνουμε εμείς, δεν καπνίζουμε αναγκαστικά για τα εγγόνια μας. Αλλά ήκουσα καπνίζουν μας που παίρνουν τα ντουμάνια. Εδώ μπαίνεις στα μαγαζιά και καπνίζουνε. Φίλε, πού είπες κάπνιζαν, σε ποιο μέρος, σε ποιο χώρο. Όταν πας στο γήπεδο, βλέπεις κάτι σε εκείνα, μου έχεις δίπλα τον εγγόνο σου, γίνεται δίπλα άλλος καπνίζει ένα πας. Μπροστά άλλος καπνίζει ένα πας. Δίπλα σου καπνίζει ένα πας. Εγώ καπνίζω, αλλά εκείνη τη στιγμή που έχω τα εγγόνια δεν καπνίζω. Πρέπει κάτι. Οι άλλοι δεν έχουν εγγόνια, ρε φίλε. Φίλε, αυτό θα γίνει μόνο στο νέο γήπεδο. Στο νέο γήπεδο που θα υπάρχουν παντού κάμερες και όποιος καπνίζει θα έρχεται ο Στιούαρτ και θα του λέει. Δεν είναι καπνίζουν. Να έχει το παουξί, μην καπνίζουν. Μια σειρά από κάθε κερκίδα. Και θα πει εδώ πανκιάλφι, η επόμενη γραμμή. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα, έλα φίλε. Κάτι απαιτήσεις που έχετε. Φέρω εγώ πάω στα μαγαζιά και λέω μην καπνίζει. Καλημέρα, παιδιά. Λέει κουλ, βάλε τον Κωστή να πει εθνικό ύμνο. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει ο Ελκαντουρί. Μέχρι το καλοκαίρι θα μείνει σίγουρα. Ο Κωστής λέει τα ίδια λέει για τον Βιερίνιο όπως τα λέει για τον Μίσης. Κάτι μου θυμίζει αυτό λέει. Ο Νάτχο λέει ήταν στη Ρωσία. Ο Βιερίνια δεν είπαμε για την ποιότητά του. Ναι. Ήταν ερωτηματικό σε τι κατάσταση. Σε μια χαρά κατάσταση. Γυμνασμένος είναι, καλύτερος από ό,τι όταν ήταν εδώ είναι. Πάει τελείως. Γιώργο άκουσε λέει το ραπ και φέρε τον Μπόλτ λέει για χαφ. Γρήγορο λέει. Μάλιστα. Ο Μάτος λέει από ποιο πρωτάθλημα. Ναι, είπαμε. Πολλοί παίχτες, παιδιά. Καλημέρα, επόμενος. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι, πάμε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριος Ραπτόπουλος και ο κύριος Κουλιανός. Άστα κυριλίκια φίλε, θα μαλώσουμε στο τέλος. Εντάξει, ξέρω, σε ποιο μιλάω. Είμαι ο Φετσάνης ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλία μου. Παίρνω τηλέφωνο. Μάλιστα. Και είμαι από την Κορισά της Αλβανίας. Είσαι Αλβανός δηλαδή. Ναι, βέβαια ο Αλβανός. Πολύ καλά κάνεις. Είναι τυπικότητα. Δεν έχει σημασία. Τον εθνικό ύμνο της Αλβανίας φωνάζεις εσύ. Ωραία, ωραία. Είναι άμα παίξει λέει... Ελλάδα-Αλβανία στον πόλεμο, με τους Αλβανούς θα πας. Έτσι. Με ποιον? Με ποιον λέει. Να μαλώσουμε οι Έλληνες με Αλβανία. Άσε με αυτό. Ελλάδα-Αλβανία. Κύριε Ηλία, κύριε Ηλία. Ναι, Ελλάδα-Αλβανία, άμα παίξει για να λύσουμε το πρόβλημα του. Μισό λεπτό, θα σου πω εγώ με ποιον θα πάω. Ποια υποστηρίζεις? Εγώ ήρθα 27 χρονών και είμαι 56 χρονών. Έχει 30 χρόνια εδώ άνθρωπος. Μπράβο. Δύο παιδιά γεννήθηκαν εδώ στην Ελλάδα. Εγώ με ποιον θα είμαι, κύριε Ραπτόπουλε, μπορείς να μου πεις? Με όποιον σε ταΐζει. Εννοείται. Εκεί που ζεις πατρίς. Ποιος σε ταΐζει? Η Ελλάδα με τα ισπιό, η Αλβανία με τα ισπιό. Τον Αλβανό θα σκοτώσω, γιατί τον τότε δεν είναι. Ένα από το δεύτερο, αν με επιτρέπεις. Κύριε Κουλιανό, είμαι... Αν το πει αυτό Έλληνας από την Ελλάδα, μπορείτε να πείτε προβλήματα. Κάτσε λίγο να ακούσουμε. Έλα γόρι μου, ναι. Που κέρδισα και δεν στείλα μήνυμα. Δεν μπορούσα να σε βγάλω γραμμή. Δεν μπορούσα να βγάλεις γραμμή, ε. Ναι, και τώρα μου είπα να πάρω 10 η ώρα και πας και κάνουμε τίποτα. Θα πάρεις έξω σε γραμματεία όμως, φιλαράκι μου καλό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι εδώ στον αέρα. Το τρίτο και το τελευταίο, για το θέμα της Μακεδονίας, φίλε μου, γιατί είμαι λίγο διαβασμένος, αυτό το πούλησαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Τζάμπα συζητάμε. Έτσι, πού είχα εδώ και χρόνια ιστορία, ναι. Άσε ρε φίλε, όταν το πούλησαν το τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Κλείσε Αλβανάκια, επόμενη γραμμή. Ωραίος, ωραίος, 30 χρόνια εδώ έχει. Άκουσε, είπε, άμα παίξει Ελλάδα-Αλβανία, με την Ελλάδα είμαι λέει τώρα. Ναι. Δηλαδή, άμα παίξει Αμερική-Ελλάδα, ναι. Οι 30 χρόνια που είναι στην Αμερική θα βαράνε με τους Έλληνες, έτσι. Δεν ξέρω, ρώτα. Ωραίο το προσεγγίζει το θέμα. Γιώργος Πανού, εσύ πώς το προσεγγίζεις. Όποιος με ταΐζει, όποιος υποστηρίζω. Γιώργος Σπανούδης, τον ψάχνουμε, έχει άλλα 10 λεπτά. Σταμάτα ρε. Καλημέρα, μας έχουμε ένα διαγωνισμό ρε Κωνσταντίνε. Μια φορά φτάνει. Δεν γίνεται, ο διαγωνισμός πρέπει να είναι συνέχεια, είναι διαδραστικός. Κουράστηκε από τον Σπανούδη. Καλημέρα. Άμα δεν ακούει, ας μην πάρει. Έλα φίλε. Λέ. Έλα φίλε. Καλώστονα. Καλώστονα. Ναι, με ακούτε. Μάλιστα. Λοιπόν, φώτισε από ψυχικό. Φώτισε από ψυχικό. Έλα φώτη. Ναι. Λοιπόν, διώξτε Κάνια, Σάκο, Κατσερίδη, πήρε με λίγο Νίκο. Ναι, ναι, ναι. Εκπαίδευσε πολύ καλά Λύρα Τσιμπαλογιάννη. Λύρα Τσιμπαλογιάννη. Για να έχεις για τον χρόνο δύο παιχτάκια ωραία. Ο Λύρα της χθες, προχθές μπήκε κιόλας, έτσι, πήρε λίγο χρόνο. Ναι, ξέρω, δεύτερη φορά μπήκε χθες. Ναι, ωραίος. Λοιπόν, και τώρα το πρωτάθλημα του πήραμε τους άλλους, μη τρώγεσαι για το πρωτάθλημα. Μίλησε ότι είναι νωρίς, το πήραμε. Νωρίς είναι, νωρίς είναι. Ακόμα έχει άλλα 14 μάτς. Είχε Δεν είναι νωρίς. Δεν είναι νωρίς. Εκτός από τους παίχτες που έχεις, μην τους κάνεις σαν τους άλλους και μη φορτώνεις τους αβίδες με τα γραφές και άλλες και άλλες. Βγάλε και εσύ κάνα δυο παιχτάκια από τους μικρούς. Έβγαλε τώρα αυτό. Βγάλε. Το ζουρνάτζι, πώς το λένε. Λίρα του Λίρα. Και χθες κάτι άλλο, παιδιά, άσχετο. Ο Λάρης Άρης δεν ήταν καλό το γήπεδο. Ο Άρης θα έτρωγε 3 γκολ χθες. Θα έτρωγε, λες, ο Άρης 3 γκολ. Εγώ, παιδιά, άλλο μάτς είδα τότε, έτσι. Εγώ είδα από το 20 και μετά ο Άρης μέχρι το 70 να είναι αυτός που προσπαθούσε να παίξει μπάλα. Αυτό είδα. Τώρα τι μου λέτε εσείς, εντάξει. Ο Άρης ήταν κομμένος στη μέση. Ενώ η Λάρισα πετούσε βοτιές. Μην γεμίζουμε τα παίζουν μπάλα. Είδαμε το παιχνίδι να είμαστε λίγο normal. Ο Άρης ήταν η ομάδα που πήγε να παίξει μπάλα από το 20-70. Μετά το 75 όντως έπεσε ο Άρης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά τώρα μην μου κάνετε και τη Λάρισα καλύτερη με το Στανιό. Πιο καλύτερη. Δεν σε κάνω τη Λάρισα καλύτερη. Θα έκανε πιο καλά πάτησε. Ποιο ομάδα ήταν. Εξτρέμ καλύτερα είχε. Πάμε, πάμε επόμενος. Να είσαι καλά ψυχικό. Δεν της βγήκε ο Μπαργκάν. Γιατί. Γιατί ο Άρης βοήθησε πάρα πολύ με τους πλάγιους μπακ του, με μια πλευρά με το χαφ και την άλλη έπαιξε με δύο αριστερά μπακ, αν το είδες. Μια χαρά έπαιξε ο Άρης. Εντάξει, μια το κάνει καλά. Έπαιξε ο Άρης. Με δύο αριστερά μπακ έπαιξε ο Άρης. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ονα. Πολλά θέλει. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, φίλε, βέβαια. Κωστά, να σου πω λίγο κάτι ρε φίλε. Με το να τσιγκλάς τον κόσμο του Άρη και να λες ο Άρης έπρεπε να χάσει, ήταν κακός, αν κάποιος έπρεπε να κερδίσει την Ελλάδα. Έπρεπε να βάλει δύο γκολ, ακούγεσαι. Περίμενε, εντάξει, και εσύ ακούγεσαι, και εγώ ακούγομαι, θα πω τη γνώμη μου. Όλοι ακούγομαι. Πουθενά σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έγινε αυτό που λες, δεν φάνηκε καμία υπεροχή. Το Χ ήταν απολύτως δίκαιο αποτέλεσμα. Θες να βάλω ο Άρης όμως είπε και... Περίμενε λίγο, ένα λεπτό να σου... Το 92, όχι, 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 έτσι, πες μου τότε ρε Σίκωστα τις φάσεις που μου έκανε η Λάρισα από το 78 μέχρι το 92. Πες μου τις φάσεις που μου έκανε. Έπεσε ο φίλος. Θες να σου πω τις φάσεις που έκανε η Λάρισα. Δεν έκανε καμία. Εγώ από το 80, έκανε εγώ από το 80, ναι. Εντάξει με τη Λάρισα έπεσε, έπεσε με τον Παναθηναϊκό, ναι. Του Γουέμπλεϊ. Ναι. Εγώ θα σου κάνω βίντεο. Έπεσαν κάποιες γραμμές, ξανά το... μανά 90-90. Από το 80 λεπτό μέχρι το 92 βλέπω την κάμερα, πιάσω τους Αριανούς και σηκώνομαι στο 82. Θέλετε να λήξει το μάτς τώρα 0-0. Ναι! Φωνάζα. Έτσι φώναξαν. Ναι! Έτσι φώναξαν, ναι! Ναι! Εντάξει, άλλο αυτό, άλλο το άλλο, ρε φίλε. Πάμε. Άντε τώρα. Καλημέρα, παιδιά, έπεσαν γραμμές. Πλάκα. Και Αθήνα όλες. Έπεσε όλο το κέντρο ξαφνικά. Λοιπόν, πάμε λίγο Αγγλία μέχρι να ξαναεπιστρέψουν γραμμές. Έπεσαν και οι τέσσερις που ήταν στον αέρα. Λοιπόν, είδες Premier League χθες. Είδα. Είδες Premier League. Εκεί όπου η διαφορά παραμένει, η Liverpool κέρδισε 4-3 σε ένα τρομερό παιχνίδι. Έτσι. Αν, ναι, καταπληκτικό μάθημα. Αν ήταν, ελληνικό πρωτάθλημα, ναι. Θα λέγανε ότι είτε χειρματιστεί ο τερματοφύλακας της Crystal Palace. Έτσι, θα λέγανε ότι, διμέρου, ναι. Θα έλεγαν τα πήρε χοντρά. Ναι. Νίκη και για την City εύκολα χθες με τη Χάδεβα. Η City έχει 3 τόνους ποιότητα παραπάνω από τη Liverpool. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε, δεν παίρνει μόνο ποιότητα το πρωτάθλημα. Και πρέπει να είσαι και κινητός, να είσαι σοβαρός. Ποιος είπε ότι θα το πάρει η Liverpool. 60 η Liverpool, 56 City. 51 η Τότενα, η οποία έδειξε ότι μπορεί και χωρίς χάρη. Στάσου, 4 βαθμούς διαφορά έχουν μόνο. 4, ναι. Πώς να έχουν, 100. Θα το πάρει City. Θα το πάρει City, ποιο μαδάρα είναι. Έτσι λένε και Ελβετοί.
Ποιο ομαδάρα είναι. Έτσι λένε και οι Ελβετοί. Ποιοι είναι οι Ελβετοί. Που κρατούν τα στατιστικά λένε ότι θα το πάρει η City στην Αγγλία και η Bayern στη Γερμανία. Ποιο... Θα το στρίψουν δηλαδή. Ποιο ομαδάρα είναι η City. Ποιο ομαδάρα είναι η City. Και δεν χρειάζεται να κάνει αυτό το εξοντοτικό pressing. Ποιο ποιότητα στα χαφ. Άιντε. Χθες το πήρε πιο χαλαρά. Πάντως οι Ελβετοί λένε ότι στην Ελλάδα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα μειώσει ο Ολυμπιακός, αλλά θα το πάρει ο ΠΑΟΚ στο τέλος. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, λες. Θα γίνει διπλό στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Λες. Α, δεν θέλω τέτοια. Εσύ είπες αήττος θα το βγάλει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Α, θα χάσω κιόλας. Άμα χάσει το αήττο από τον Ολυμπιακό, δεν εντάξει. Όχι, άμα είναι να το χάσω το αήττο, το χάσω αλλού. Δεν θέλω να το χάσω από τον Ολυμπιακό. Α, το χάσω, ξέρω εγώ σε μια, ένα άλλο. Επικοινωνιακά, άμα το χάσει, δεν τρέχει τίποτα. Θα λένε οι άλλοι να πιάνει καλύτερη ομάδα και. Μα αυτά δεν θέλω. Αυτά δεν θέλω, Κωνσταντίνο μου, γι' αυτό σου λέω. Εσά τι νοιάζει. Πώς δεν με νοιάζει. Όλα μας νοιάζουν. Λοιπόν, Bournemouth West Ham 2-0, Liverpool Palace 4-3. Η Manchester συνεχίζει, έχει κάνει ένα τρομερό σερί. Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Αγγλία με 6-6. Και πλησίασε την Arsenal, η οποία κέρδισε, έφτασε μάλλον την Arsenal στους 44. Arsenal Chelsea, είδες Παπασταθόπουλο. Είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Πολύ καλός. Και είναι, έχει ηγετικές ικανότητες. Δεν έπαιξε με τριάδα, ναι. Έπαιξε με ρόμβο. Ναι. Έπαιξε με ένα ρόμβο. Έμερι, ναι. Πολύ καλό ρόμβο. Με τέσσερις καλούς χαφ, Ράμψη, δεκάρι. Και τον Αμπεμπαγιάν με τον άλλον τον. Τον Λακαζέτ. Τον Σωσία εδώ του ηχολήπτη, τον Λακαζέτ. Ποιον. Είχαμε ένα ηχολήπτη εδώ που είναι. Το απόγευμα έρχεται ένα. Το απόγευμα έχουμε κάτι που μοιάζει το Λακαζέτ. Μοιάζει το Λακαζέτ. Ποιο ρε φίλε με βουλάδε. Απόγευμα έρχομαι εγώ τώρα. Απόγευμα, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Η Άρσεν κέρδισε 2-0 την Τσέλσι. Νιουκάσσελ στο ντέρμπι τη Ουρά επικράτησε 3-0 τη Κάρντιφ. Σαουθάπτον Εβερτον 2-1. Είπαμε η κορυφή 60 η Λίβερπουλ. 56 City. 51 η Τότεναμ που κέρδισε χθε την Φούλα με 1-2. Παρότι δεν είχε Χάρι Κέιν και Σον, τέταρτη Τσέλσι 47. Βρώμα και ισοπαλία αυτό το μάτσα, αλλά στο τέλος. Ναι. Το χάσαμε και αυτό το χινάρι. Χθες έχουμε χάσει ένα χινάρι αυτό, το άλλο το χινάρι με τη βουτιά του Κάστρο στην Ξάνθη, τον οποίο για μένα πρέπει να τον τιμωρήσουν. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Πρέπει να τον τιμωρήσουν. Πρέπει να τον τιμωρήσουν. Δεν μου λες, ναι, αγόρι, μέλα. Το 82-83, πόσο ναι. Χρόνο ήσουν. 5. Ξέρεις πως δεν έσπασε την παράδοση ο Ολυμπιακός με στην Τούμπα. Για με βουτιά του Κούδα με... και έδωσε μπέναλτι. Εντάξει. Έπρεπε να τον τιμωρήσουμε τον Κούδα δηλαδή. Φυσικά. Ναι, τι λες. Τιμωρία. Χτυπάει τον πέναλτι ο Πάοκ, τα αποκρούει ο Σαργκάνης. Άρα αφού το χάσε τον πέναλτι, γιατί με έλεγε. Επαναφορά. Επαναφορά ο Γκουερίνο. Ένα-ένα. Και το κάνει ένα-ένα. Ένα-ένα. Ξέρεις τη βουτιά έκανε ο Κούδας. Καλή. Άστε. Ο, ναι. Έτσι δεν έσπασε η παράδοση. Άστε την παράδοση. Άσχετα ποιο το κάνει, αν θέλουμε λίγο να διορθώσουμε αυτό το δύσμηρο πρωτάθλημα, θα πρέπει την επόμενη αγωνιστική. Αυτή η ΕΠΟ Super League, όταν βλέπουν έναν να κοροϊδεύει, ναι. Όπως ο Κάστρο, ναι. Θα πρέπει να τον τιμωρούν. Για να μην το ξανακάνει. Ναι. Είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Ναι. Κάστρο, βούτυξες. Έκανες θέατρο, κορόδεψες όλο τον κόσμο. Γελάει όλη η Ελλάδα. Η πρώτη αγωνιστική τον πρίγκιπα έπρεπε να τον τιμωρήσουν. Δεν ήταν θέατρο εκεί. Α, δεν ήταν θέατρο εκεί. Εκεί λες είναι ή δεν είναι πέναλτι. Α, είναι ή δεν είναι πέναλτι. Φυσικά. Εντάξει. Αυτό δεν λέγαμε όλοι. Εκεί έπρεπε να τον τιμωρήσουν. Λένε, εκεί λέμε είναι ή δεν είναι. Α, μάλιστα. Χθες είχαμε ολοκάθαρο θέατρο. Δηλαδή, δικιά μας είναι, ξέρω τι το λέω. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι δικιά μας ή είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, ναι. Φεύγουμε από την Αγγλία. Να πάμε στην Γερμανία να δούμε τι έγινε. Εκεί όπου υπάρχει ενδιαφέρον στη μάχη της κορυφής. Με την Dortmund να βγάζει μεγάλο διπλό κόντρα στα προγνωστικά. 0-1 μέση λεψία. 45 η Dortmund. Η Bayern έβγαλε εύκολο διπλό και αυτή να έμεινε στους 39. Έφτασε στους 39. Η Gladbach και αυτή ένα μεγάλο διπλό εκτός έδρας Leverkusen. Είναι στους 36 στην Bundesliga, όπου υπάρχει και εκεί ενδιαφέρον, δεν το έχει καθαρίσει η Bayern. Είδες καθόλου Γερμανία? Όχι, πολύ Γερμανία δεν είδα. Δεν είδες Γιατί Γερμανία. Δεν έπαιξε κιόλας κουμάρι. Ναι, άμα παίξει κουμάρι, πάντως τα βλέπεις, έτσι. Ό,τι κουμάρι παίζω, βλέπω. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα εντάχει. Leverkusen Gladbach 0-1, Stuttgart Mainz 2-3, Eintracht Frankfurt 3-1. Εδώ να κάνουμε στάση. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Eintracht. Θέλω λίγο να την παρακολουθήσει και αν θες να την δούμε και μαζί. Έχει μια καταπληκτική τριπλέτα μπροστά. Τι παίζει? Γιώβιτς 4-3-3. Γιώβιτς, Αλέ, το Γάλλο και τον Ρέμπις, τον Κροάτι. Ναι. Οι οποίοι πυροβολάνε ασύσσολα και οι τρεις. Πάρα ναι. Πολύ γρήγορη ομάδα. Καταπληκτική ομάδα στο transition. Θα κλέψει μπάλα και θα σου κάνει φάση πάρα πολύ εύκολα. Η Άιντραχτ, η οποία είναι πέμπτη βέβαια, με 30 βαθμούς πίσω από τη Λειψία που είναι στους 31 βαθμούς. Είδες Ισπανία καθόλου? Κουμάρι, ασχολείται με Ισπανία για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Ρεάλιδα. Ρεάλ με Σεβίλη. Ναι. Δεν βλέπετε Ρεάλ. Δεν βλέπετε, αλλά την κέρδισε η Σεβίλη. Δεν τη βλέπω, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Η Ρεάλ η οποία. Τώρα, ναι. Κάνει τώρα η πίσω γραμμή τη Ρεάλ. Εντάξει, έβαλε μια γκολάρα ο Χαφ, πώς το λένε, ο Γκαζεμίρο. Ναι. Εντάξει. Αλλά δεν βλέπετε η τριάδα τη μπροστά, ούτε το δεκάρι τη. Δηλαδή αυτές οι ομάδες
θες να δεις τον μπροστά. Τώρα, άμα γίνει η Ρεάλ, ξέρω εγώ, προοδευτική και βάζει ο στόπερ γκολ και τέτοια, καλό είναι αυτό. Τα γκολ της Ρεάλ στο τελευταίο διάστημα έρχονται από τα χάφτη. Ναι. Είτε Μόντριτς είτε Κασεμίρο, όπως χώρα ο Μόντριτς και στην Μπέτις. Η τριάδα μπροστά μου, τη λες να κλείσω την τηλεόραση. Βάσκες, Μπενζεμά και Ζούνιορ. Ναι, είναι για να κλείσει. Εκεί που είχε ο Ρονάλντο, Μπέιλ και Μπενζεμά. Να την κλείσω την τηλεόραση. Εντάξει, ένα Μπενζεμά, ένα χρόνο μεγαλύτερο. Είναι σε φάση, σε κατάσταση ανακατασκευής νέας ομάδας η Ρεάλ. Δεν τη θα βλέπω. Βάλει νέο κόσμο μέσα. Δεν τη βλέπω. Ναι, πάντως την κέρδισε τη Σεβίλη. Ναι, θα φύγουμε τώρα γιατί είχαμε θέμα το τελευταίο. Έπεσαν γραμμές, έπεσαν όλα ξαφνικά. Την κέρδισε την Σεβίλη και την κερδίζει 10 συνεχόμενες χρονιές. Τέλος, τελείωσε. Τέλος. Λοιπόν, τέλος και για τον Γιώργο του Σπανούδη. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κλαίω για τον Γιώργο. Όχι, δεν κλαίμε, αλλά δεν επικοινώνησε μαζί μας. Γιώργο Σπανούδη, την έχασε την ευκαιρία σου. Μπορείς να συνεχίσεις πάντως να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Πάλι. Σε επόμενες κληρώσεις, έτσι. Κάπου εδώ εμείς κατεβάζουμε στοριά. Rap and Cool αύριο το πρωί. Με τον Κωνσταντίνο θα τα πείτε το μεσημέρι. Μαζί θα τα πούμε το απόγευμα με τον Θανάση Καζαμπάκα. Θανάση Καζαμπάκα ήμασταν το πρωί. Το απόγευμα θα είμαστε με τον Θανάση Κυλώνη και με τον Θανάση Πολίτη. Πού σε Θανάση, εγώ μπλέξω με τους Θανάσιδες, έτσι. Λοιπόν, ακολουθεί ο μαμαλάκης μας, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, εδώ το βουνό, με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Σκυτάλη στον Γιώργο Ζαΐρη και στον Γιάννη Πάγκο, ορισμός θετικής ενέργειας, μέχρι και τις 12. Στις 12 ενημέρωση στην Σέντρα και όχι μόνο, με Τζόρτζιο Μπούζο, που ήταν και στην Αθήνα, έχει και προσωπικό ρεπορτάζ για το τι έγινε χθες στο συλλαλητήριο. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.